Καλησπέρα σας. Μετά από περίπου 2 μήνες απουσίας, πάλι εδώ, ματιές στα σπορ, πρωταθλήματα λόγω κακοκαιρίας αλλά και των εορτών των Χριστουγέννων. Φτάσαμε Φεβρουάριο μήνα για να μιλάμε για Χριστούγεννα και για πρωτοχρονιά. Να πούμε και την καλή χρονιά. Πάλι εδώ να αναλύσουμε και να δούμε όλη την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Να περάσουμε γρήγορα, γιατί περιμένουν και αδειμονούν οι καλεσμένοι μας, στα δώρα της εκπομπής. Έχουμε μια φιάλη από το νέο αθλητικό στέκι της ΑΕ Κοζάνης και όχι μόνο, Sport Time ΑΕΚ. Το Sport Time ΑΕΚ βρίσκεται στην διεύθυνση Παύλου Χαρίση 6. Είναι από την, κάτω από την πολεοδομία, τα γραφεία της πολεοδομίας. Απέναντι από τον Γερμανό. Επίσης έχουμε 2 προσκλήσεις των 2 ατόμων, η κάθε μία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καναγκερίση για το έργο του Μανώλη Μαρκόπουλου «Υπήγοντα περιστατικά» στο κινηματοθέατρο Φίλιππο. Από τις 18 Δευτέρου θα παίζει το αποκριάτικο αυτό, αποκριάτικη παράσταση, από 18 Δευτέρου έως 25 Δευτέρου. Στις καθημερινές θα είναι τις 9.30 ώρα το βράδυ, Σάββατο 7.30. Λοιπόν, αυτά με τα δώρα μας. Εσείς μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 322-33-2461-0-322-33. Αφήνετε το όνομα και επώνυμο και μπαίνετε απευθείας στην κλήρωση που θα γίνει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να περάσουμε στην γάμα εθνική, να δούμε τι έγινε. Κρίμα και άδικο για τον μακεδονικό Φούφα, ο οποίος στις καθυστερήσεις έχασε την ευκαιρία να πάρει μια μεγάλη ιστορική νίκη κόντρα σε ένα δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Καβάλα. Οι φιλοξενούμενοι, παίζοντας έξυπνα και με σωστή τακτική, προηγήθηκαν στο 76 με τον Δούφα. Οι αργοναύτες είχαν την τύχη με το μέρος τους και στις καθυστερήσεις τσίμπησαν το βαθμό της ισοπαλίας με γκολ του Σταματόπουλου. Ο Εορδαϊκός, μετά τη βαριά ήττα μέσα στον Καμπανιακό, αντέδρασε σωστά. Οι ποδοσφαιριστές του Χάρη Σαμαρά μπήκαν αποφασισμένοι στο παιχνίδι και πήραν παλικαρίσια νίκη με σκορ 2-1. Αξίζει να σημειωθεί πως η δόξα προσκυνητών δέχθηκε στο πρώτο ημίχρονο 2 κόκκινες κάρτες. Τα γκολ πέτυχαν το 1-0 ο Ιωαννίδης με πέναλτι στο 37, το πέναλτι το κέρδισε ο Βλαντίκας, το 2-0 σημείωσε ο Καλογιαννίδης στο 64, η δόξα μείωσε σε 2-1 στο 80 με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Κεϊτά. Πύριος ήταν η νίκη του Ιορδαϊκού αφού 2 ποδοσφαιριστές του οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με κατάγματα. Ο Βλαδίκας με κάταγμα στον Αστράγαλο και ο Καλογιαννίδης στον Καρπό. Να δούμε τα αποτελέσματα. 19η αγωνιστική. Καβάλα Μακεδονικός Φούφα 1-1. Νάουσα Αλμοπός Αριδέας 1-0. Δόξα Δράμας Ορφέας Ξάνθης 3-0. Απόλλων Παραλιμνίου Λαγκαδάς 2-1, Καμπανιακός Απόλλων Καλαμαριάς 0-1, Εορδαϊκός Δόξα Προσκυνητών 2-1, Αοκαρδίας Αεποντίων 3-0, Ανεφαγώνα, η Αεποντίων έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Ρεπό είχε ο Νέστος Χρυσούπολης. Να δούμε τη βαθμολογία. Δόξα Δράμας στην πρώτη θέση 42 βαθμούς, Απόλλων Καλαμαριάς 40, ο Λαγκαδάς 34, Νέστος Χρυσούπολης 27, στους 23 βαθμούς ο Απόλλων Παραλιμνίου και ο Καμπανιακός, στους 22 Ορφέας Ξάνης και Καβάλα, 21 Νάουσα Αοκαρδίας, Αλμοπός Αριδέας στους 20, Μακεδονικός Φούφα 19, Δόξα Προσκυνητών 14, Εορδαϊκός 13 και η ΑΕΠ Βατολάκου 5 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Καβάλα Αοκαρδίας, Μακεδονικός Φούφα Δόξα Δράμας, Αλμοπός Αριδέας Νέστος Χρυσούπολης, Ορφέας Ξάνθης Απόλλων Παραλιμνίου, Λαγκαδάς Εορδαϊκός, Δόξα Προσκυνητών Απόλλων Καλαμαριάς, Αεποντίον Νάουσα, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, και Ρεπό ο Καμπανιακός. Πριν περάσουμε να δούμε τα γκολ από το παιχνίδι της Καβάλας με το Φούβα και τη συνέντευξη του κ. Παπακώστα, να πούμε ότι την Τετάρτη, τις 15 του μήνα, ορίστηκε να διεξαχθεί το αναβληθέν παιχνίδι του Μακεδονικού Φούφα με τον Ορφέα Ξάνθης. Πάμε να δούμε τα γκολ. Σε μια μέτρια εμφάνιση στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη, η ομάδα του ΑΟ Καβάλας πήρε ένα πολύτιμο βαθμό. Κόντρα στο Μακεδονικό Φούφα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της 3ης εθνικής κατηγορίας του πρώτου ομίλου, δείχνοντας πως έχει χάσει για τα καλά το καλό της πρόσωπο. Η αναμέτρηση αποτελούνταν από ελάχιστες φάσεις και αυτό αποδεικνύεται και από το σκορ του ημιχρόνου, το οποίο έμεινε στο 0-0. Το 0-1 πραγματοποίησε ο Μακεδονικός Φούφας με σκόρερ το Δούφα στο 76ο λεπτό για να έρθει στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου Σταματόπουλος και να δώσει ουσιαστικά τον έναν πολύτιμο βαθμό για την ομάδα της Καβάλας. Σίγουρα όταν
κάνεις στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα σου μένει μια στεναχώρια. Ειδικά όταν αυτό γίνεται μέσα στην ιστορική ομάδα της Καβάλας, από την ομάδα του Φούφα, μια ομάδα η οποία φέτος βγήκε στην κατηγορία, κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία θεωρώ ότι έχει αρχίσει να θρέφει καρπούς και ως αποτέλεσμα αυτό ήταν να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε σήμερα την ισοπαλία ή μάλλον να το αντιστρέψουμε να καταφέρει η Καβάλα να πάρει την ισοπαλία. Αυτά με την ΓΑΜΑ Εθνική. Να αφήσουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, να περάσουμε στο μπάσκετ. Έχουμε μαζί μας έναν μπασκετάνθρωπο που έχει αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή του στο μπάσκετ, τον Κώστα Μασμανίδη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Και τον προπονητή της Ελλήμιας, τον Κώστα τον Καραγιαννίδη. Γεια σας. Γεια σου Κώστα, μια Ελλήμια που εκπλήσει. Κώστα. Ναι, είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Για πολλούς είναι η έκπληξη, για εμάς που ξέραμε το πρόσωπα και πράγματα, δεν, εγώ το είπα και πρωτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ότι η Ελλήμια θα είναι στις πρώτες θέσεις. Αυτό θα, πριν περάσουμε να κρίνουμε, και θα πούμε ότι ο Κώστας Μασμανίδης θα μας βοηθάει, θα ανακρίνει όποτε έχουμε κάποιον από το μπάσκετ, θα τον έχουμε μαζί μας. Εντός εισαγωγικών θα μας κρίνουμε. Ξεκινάω εγώ, είμαι ο πρώτος. Ξεκινάει την ανάγκη. Ξεκινάει ο Γαλλιανίδης στην ανάγκη. Πρώτη θέση. Κώστα, πριν περάσουμε όμως στον άλλο τον Κώστα, στην αρχή της εκπομπής, όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές, είχες κάνει είχαμε κάνει μια συζήτηση και μπορώ να πω στο 99% βγήκες αληθινός. Οι προβλέψεις σου, τα στοιχεία που μας έδωσες βγήκαν αληθινά. Και πέρσι και φέτος. Και πέρσι και φέτος. Εντάξει, λίγο είναι οι ιδιόσκουροι που είπες ότι και αυτή τη στιγμή οι ιδιόσκουροι πάνε καλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πάνε καλά. Είναι στην τρίτη θέση, τέταρτη κατηγορία. Εγώ είπα για άνοδο, για πρώτη δεύτερη θέση. Εντάξει, τώρα πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν είμαι ούτε αστρολόγος, ούτε μέντιν. Εγώ βλέπω, κρίνω κάποια πράγματα, έτσι. Η Καστοριά θα κάνει το άλμα. Το έκανε η Καστοριά, τελείωσε, βγήκε. Νομίζω ότι τελείωσε και τελείωσε η Καστοριά, βγήκε. Είναι πολύ δύσκολο να ανατρέπει. Και είπε και η Καστοριά θα βγει. Και είχες προβλέψει κάτι και για την... Εντάξει, το δύσκολο ήταν να πάρει το ρίσκο της Ελλήμια, να πεις ότι θα βγει. Εκεί ήταν το ρίσκο. Και τα πάει μια χαρά. Μέχρι στιγμής καλά τα πάει, αν και βλέπω κάνουμε μια κοιλιά από τους τελευταία. Ναι, κάνουμε. Έχουμε ένα. Τον τελευταίο χρονικό διάστημα ένα μήνα. Να μην έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν είμαστε τόσο καλοί όσο ξεκινήσαμε. Νομίζω όμως θα το διορθώσουμε. Δηλαδή, τώρα μπήκαμε σε μια πορεία να το διορθώσουμε. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Είχαμε κάποιες ελλείψεις παικτών περισσότερο στην προπόνηση. Αγωνιστικά τους βάζαμε και να παίξουν ενώ δεν ήταν έτοιμοι. Και αυτό στήχησε στην ομάδα, στην ποιότητα την αγωνιστική της ομάδας. Εντάξει, αλλά το πράγμα είναι μαραθώνιος. Να το γνωρίσουμε πρώτα, ο Κώστας Καραγιαννίδης είναι από την Ξηρολίμνη Κοζάνης. Είναι ανιψιός του μεγάλου πόντιου και πολύ μεγάλου νευροχειρούργου του Χρήστου Αντωνιάδη. Πολλοί δεν το ξέρουν. Νομίζω ότι κανένας που πολύ λίγοι το ξέρουν. Πολύ λίγοι το ξέρουν, ναι, γιατί είναι Αντωνιάδης με τη μάνα μου, εγώ είμαι Καραγιαννίδης, οπότε δεν συνδέεται. Προπονητής στην Ελλήμια δεύτερη χρονιά, Ναι, είμαι προπονητής στην Ελλήμια. Έθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, πώς ξεκινάει, πότε μπαίνει πια στο μυαλό σου ότι θες να γίνεις προπονητής. Είναι νομίζω φυσική συνέχεια ενός ανθρώπου που ασχολήθηκε πολλά χρόνια στο μπάσκετ και δεν θέλει να φύγει από τον αθλητισμό. Έπαιξα μέχρι 40 χρόνια, είμαι πολύ μεγάλος, γιατί μ' άρεσε να θέλω, ακόμα και τώρα μου λείπει ο αθλητισμός. Υπήρχε πάντα, δηλαδή... Νομίζω ότι το είχες μέσα σου από πολύ, πολύ νωρίς. Το είχα μέσα από νωρίς, θα μπορούσα να το κάνω νωρίτερα, νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνω νωρίτερα, αν ήθελα δηλαδή να ασχοληθώ, θα έπρεπε να το κάνω νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι ο αθλητισμός για μένα είναι κάτι σημαντικό στη ζωή μου και το τράβηξα προπονητικά όσο μπορούσα, όχι σαν προπονητής, σαν παίχτης. Έπρεπε να το κάνω νωρίτερα. Αν ήθελα να. Γιατί είμαι μεγάλος, είμαι 42 χρονών, οπότε θα έπρεπε να γίνει μια πενταετία νωρίτερα. Εντάξει. Τώρα πώς προκύπτει η Ελλήμια, δηλαδή πώς γίνεται και ο γάμος και καταλήγει η Ελλήμια. Πώς κατέληξα, ναι. Δεν θα γινόμουν προπονητής. Εκείνη τη χρονιά ήμουνα στο Λασάνι, ήμασταν μαζί, αν θυμάσαι. Νομίζω ότι αν η ομάδα ανέβει και αν συνεχίζαμε στην ΓΑΜΑ Εθνική, θα έπαιζα άλλη μια χρονιά. Δεν θα γινόμουν προπονητής. Καλό όμως, απλά από τη στιγμή που η ομάδα
Αποφάσισα να μην παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είπα και εγώ να μην. Δηλαδή ήταν άλλη μια χρονιά στο τοπικό, δεν το ήθελα. Και δεν εξέφρασα ακριβώς την επιθυμία μου να γίνω προπονητής. Απλά το είχα στο μυαλό μου, το συζήτησα με κάποιους ανθρώπους. Το μάθανε κάποιοι από την διοίκηση από την Ελλήμια και με προσεγγίσανε. Κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή κάποιοι σε έναν καφέ τυχαία συζητήθηκε και με προσεγγίσανε. Με ένα ερωτηματικό βέβαια η διοίκηση της Ελλήμιας. Δηλαδή εντάξει, ήταν άγνωστο, ήμουν άγνωστος προπονητικά. Είχα την εμπειρία του παίκτη. Και με προσέγγισαν και έγινε ο γάμος. Το δικό σου το ξεκίνημα, πολλοί προπονητές θα το ζήλευαν. Έτσι. Ναι, είναι γιατί λίγο. Κάνεις πρωταθλητισμό με την Ελλήνια. Κάναμε ένα. Εθνική και εκεί, πάλι. Εκείνη, με συγχωρείς που διακόπτω, εκείνη τη χρονιά το δηλώσαμε κιόλας ότι θέλουμε να ανέβουμε. Δηλαδή, πρώτη χρονιά ήταν. Θέλουμε να ανέβουμε. Μια το φετινό είναι λίγο. Μια άνδος κόσμος που ήρθε. Πολύ δύσκολο. Ανέλπιστα πολύ δύσκολο. Δείξαμε δηλαδή, εμένα με εξέπληξε να κάνει. Να το πας στα 5 παιχνίδια με, με τον Φίνικα. Με τον Φίνικα ήταν, ναι. Είχαμε μια χρονιά που ήμασταν αίτητοι. Κάναμε το 2-0 και με τον Φίνικα. Μας ισοφάρισαν. Είχαμε τα προβλήματα πιο λίγα βέβαια. Αλλά ναι, ήταν δύσκολο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι στο τέλος δικαιωθήκαμε και ανέβηκαμε. Η ομάδα ανέβηκε γάμα Εθνική. Κώστα. Με το χέρι στην καρδιά, ήταν στους στόχους σας από την αρχή ο πρωταθλητισμός ή με τη διαδρομή και τις εμφανίσεις? Νομίζω ότι. Είδατε πως μπορεί να γίνει αυτό. Και εγώ και η διοίκηση θα ήμασταν αφελείς αν θέταμε στόχο τον πρωταθλητισμό. Εμείς, σαν πρώτο πράγμα, βάλαμε, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, να μείνουμε. Η ομάδα να μείνει εύκολα στην κατηγορία. Βέβαια, η διοίκηση και εγώ επιλέξαμε ένα ρόστερ το οποίο δεν ήταν για να μείνει. Εδώ που λέμε, δηλαδή δεν ήταν. Το να μείνουμε, άλλο που λέγαμε ότι θέλουμε να μείνουμε. Όμως δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, περιμέναμε να έχουμε μια πέμπτη-έκτη θέση, να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Αυτό ήταν ανέλπιστο, ναι. Ήρθε στην πορεία και εννοείται ότι θα το κυνηγήσουμε και το κυνηγήσαμε και θα το κυνηγήσουμε. Δεν θα το αφήσουμε. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο η διοίκηση με στηρίζει σε αυτό. Οπότε νομίζω θα το κυνηγήσουμε. Ερχόμαστε τώρα στο Διατάφτα. Ναι. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Ναι, είναι καλό πρώτο γύρο, φανταστικό πρώτο γύρο. Ένα πολύ καλό πρώτο γύρο. Κάνατε μια ήττα μόνο με 5 πόντους μέσα στον Παλαμά. Για μένα είναι εισάξια ομάδα με εμάς, μαζί με τους δύο σκούρους. Δηλαδή, έχει μια ιστορία ο Παλαμάς. Δεν είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Στη ΓΑΜΑ μεγαλύτερη εθνική. Σίγουρα από την Ελλήμια. Και, νομίζω ότι βγήκε και στη Β' Εθνική. Ναι, και έπεσε. Ναι. Παρ' όλα αυτά κρατηθήκανε. Δηλαδή συνήθως περιμένεις μια ομάδα που πέφτει από Β' σε μια κατηγορία, κρατηθήκαν πάρα πολύ καλή, έκαναν πολύ δυνατή ομάδα. Λιγότερο αντίπολο ποιο θεωρείς? Δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τρεις ομάδες που έχουμε ξεχωρίσει. Η τρίτη ομάδα, η Διόσκορ, δεν φαίνεται, γιατί φαίνεται ότι είναι ίδια με Φάρσα αλλά και με Πρέβεζα, αλλά νομίζω ότι εμείς, ο Παλαμάς και η Διόσκορ, θα διεκδικήσουμε τις πρώτες τρεις θέσεις, με την έννοια ότι ποιο θα είναι 1-2-3. Νομίζω ότι η Ελλήμια και τα Φάρσαλα έχουν ένα σαφές προβάδισμα. Όχι Φάρσαλα, Παλαμάς. Παλαμάς, ναι. Φιλήμια και Παλαμάς έχουν ένα σαφές προβάδισμα. Με ποια έννοια τώρα? Βαθμολογικά μόνο. Ναι, βαθμολογικά πάντα μιλάμε. Γιατί έχουμε ένα πλεονέκτημα. Στη βαθμολογία φαίνεται. Ναι, αλλά αν δεις λίγο το πρόγραμμα. Έχεις τρεις βαθμούς από την. Από τους Διόσκουρους. Συν η διαφορά. Ναι, που έχουμε καλή διαφορά. Ο Παλαμάς έχει δύο βαθμούς. Έχει όχι ένα τώρα, γιατί χάσαμε στην Καλαμαριά, έχουμε ένα διαφορά. Όχι, όχι, όχι. Ένα βαθμό διαφορά από το δεύτερο. Παλαμάζει ο Όσκουρ, λέω. Δύο βαθμούς. Ναι. Η διαφορά τους πώς είναι? Κέρδισαν ο Παλαμάς μέσα στην έδρα του. Έρχεται ο Παλαμάς σε έδρα. Ναι, πόσους πόντους? Νομίζω, δεν το θυμάμαι καλά, 8-10, δεν το θυμάμαι καλά. Πρέπει δηλαδή, οι Όσκουρ δεν να πρέπει αποκαλύψουν διαφορές, να αποκαλύψουν δύο διαφορές για να έχουν ελπίδες να μπουν στην διάδα. Όμως νομίζω ότι έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα, πιο βατό πρόγραμμα. Δηλαδή. Μην ξεχνάς ότι την Κυριακή παίζουν με τον κακό τους δαίμονα. Ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα είναι ένα δύσκολο μάτς. Και με μια ομάδα που εκτός από ότι είναι κακός δαίμονας κινδυνεύει να πέσει κιόλας. Δηλαδή το παιχνίδι δεν θα είναι τόσο αδιάφορο. Καθόλου αδιάφορο. Στην έδρα τους νομίζω θα το παλέψουν πολύ, θα το χτυπήσουν. Αλλά εγώ πάλι πιστεύω ότι η Διόσκορ είναι δυνατή ομάδα. Είναι σε πολύ καλή αγωνιστική αυτή τη στιγμή θέση. Αγωνιστικά είναι πολύ καλή δηλαδή. Οπότε εντάξει. Εμείς δεν είμαστε καλά, αλλά νομίζω ότι θα το βρούμε. Δηλαδή, δεν είχαμε κάτι τραυματισμού στο τελευταίο μήνα. Τώρα πήραμε λίγο την κατηφόρα, δηλαδή ανεβαίναμε. Νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Την Κυριακή τώρα έχουμε έναν αγώνα που κρίνει κατά με
κατά πολύ την πρώτη, θέση. Ναι. Είναι ένα αγώνα που αν τον κερδίσουμε και με τη διαφορά, αν δεν μπορέσουμε και καλύψουμε τη διαφορά των 5 πόντων που δεν είναι μεγάλη. 5 πόντοι είναι διαφορά. Ναι, που είναι μικρή η διαφορά. Δηλαδή, αν το κερδίσει, είναι πολύ κοντά το να καλύψει και τη διαφορά. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλά. Δηλαδή, θα έχουμε 2 διαφορά από τον Παλαμά, συν τη διαφορά που είναι τρίτο αγώνα ουσιαστικά. Δηλαδή, άτυπα είναι. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε 3 ήττες περισσότερες από τον Παλαμά. Σε περίπου 9 αγωνιστικές, νομίζω. Οπότε θα έχουμε ένα πλεονέκτημα. Για μας είναι ένας μικρός τελικός, ναι, το μάτς. Καλό όλο τον κόσμο εννοείται να είναι, θα είναι ένα πολύ δυνατό. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι πιστεύω ότι αν την Κυριακή το γήπεδο της Κοζάνης δεν είναι όχι απλά sold out, 2 sold out, δεν αξίζουμε για τίποτα. Σαν πόλη. Γιατί το λέω αυτό? Ψάχνουμε πάντα. Δεν έχετε μια ομάδα να πρωταγωνιστεί. Δεν έχετε καλή ομάδα. Δεν έχετε. Μπορείστε μια ομάδα να πρωταγωνιστεί. Που είναι Κοζάνη. Έτσι τα παιδιά όλα είναι Κοζάνη. Τώρα μην. Δεν είναι, βέβαια. Τρελαθούμε τώρα. Και στα γελί με τι είναι. Είναι Δήμο Κοζάνη. Ωραία. Έχουμε ένα εισιτήριο ελκυστικότατο το οποίο είναι 3 ευρώ. Ουσιαστικά δεν είναι ένα ποσό απογορευτικό. Δεν είναι 10 ευρώ. Να πει 10 ευρώ ρε παιδιά σήμερα κάποιο. Όντως είναι, και όντω για κάποιου είναι πρόβλημα. Αλλά 3 ευρώ είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα του εισιτήριου. Και θα δει και ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή, εάν δεν γεμίσει το γήπεδο ασφυκτικά, για μένα πώ θα έρθει ο επενδυτή ή με τι όρεξη θα επενδύσει ο άλλο όταν βλέπει ότι δεν έρχεται ο κόσμο στο γήπεδο. Ο αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι μια υπόθεση 2-3 ανθρώπων. Είναι ένα κοινωνικό γεγονό. Πρέπει δηλαδή την Κυριακή που χρειάζεται η ομάδα τη στήριξη μα. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είπε για τη στήριξη, είσαι ικανοποιημένος με την έως τώρα στήριξη του κόσμου. Στα περισσότερα μάτς έχουμε κόσμο, ναι. Σίγουρα μπορούμε και καλύτερα. Έχουμε. Στο τελευταίο μάτς δεν είχαμε πολύ. Εγώ βλέπω και επειδή παρακολουθώ και τους ζώσους και εσάς, βλέπω ότι ο κόσμος αρχίζει και μειώνεται. Ναι. Δραματικά. Ενώ ας πούμε και οι δύο ομάδες. Δεν θα έλεγα ότι και οι δύο σκουλοι δεν κάνουν καλή πορεία. Θα μπορούσαν και καλύτερη πορεία. Σε ένα πρωτάθλημα γάμα αθλητικής, το οποίο είναι. Όχι, δεν είναι δυνατό όπως τα παλιά χρόνια τουλάχιστον, όπως έπαιζα εγώ πολύ παλιά. Δεν είναι δυνατό με την έννοια, όχι ότι λείπουν οι κακές ομάδες, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα που μπορείς να βγεις πρωταθλητής πιο εύκολα. Πιο εύκολα από ποτέ. Πιο εύκολα. Δεν έχετε δυνατή ομάδα. Κώστα. Να τον λέω. Είχαμε πει στο διάλειμμα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, σε χαρακτήρισα επιτυχημένο προπονητή. Και είπε, εντάξει, είναι 2 χρόνια, μπορεί να είναι και. Είναι λίγα, αλλά είναι σημαντικό. Αναλαμβάνει πρώτη χρονιά προπονητή. Η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, βγαίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική, κάποιο μπορεί να το χαρακτηρίσει τυχαίο. Ναι. Έρχεται όμω μια τέτοια πορεία που για μένα, την προσωπική μου άποψη, εκθέτω ότι ακόμα. Και να μην πετύχει το στόχο, είναι μια πετυχημένη πορεία σε Ελλήνες. Έχουμε βάλει δηλαδή, σίγουρα κάποιο μυστικό υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Το μυστικό της επιτυχίας θα το μας πεις. Το μυστικό της επιτυχίας του Καραγιαννίδη είναι ότι το προπονητή Λίκη το είχε προετοιμασμένο. Το ήξερε. Έχω υπάρξει και προπονητής παλιά, το είχαμε πει και εδώ. Και άρα, πρόσεξε, είχε ετοιμάσει και όλο το σχέδιο, το πλάνο, ποιους παίρνεις θα πάρει, από πού θα τους πάρει. Είχε πολύ καλές σχέσεις με το γιατί με τους πρώτους αυτούς ήταν συμπαίκτες. Με τον Βλάχο, με τον Μακρύ, με τον Κατσέλα. Είχε ένα πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή της πορείας ομάδας είναι ότι η ομάδα, πέρα από τη στήριξη της διοίκησης, το ότι μου έχει ανοίξει και μου έχει αφήσει να κάνω ό,τι θέλω σε αυτό το κομμάτι. Ότι είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουμε παίξει μαζί χρόνια. Είναι όριμα στην ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή είναι παίκτες. Με ποιον δεν έπαιξε, μόνο με τον Μαλιούρα και με τον Μαλιούρα δεν έχω παίξει συμπαίκτες, έχω παίξει όμως αντίπαλος. Με τον Τσαούση δεν έπαιξε. Με τον Τσαούση, αλλά έχουμε παίξει πολλά χρόνια. Ναι, εντάξει, ξέρω, ναι, γνωρίζεστε καλά. Εντάξει. Και επειδή σίγουρα και ο Γαφρικός σας έχει δίκιο ότι. Σίγουρα ότι ήσουν ασυμπαίκτης με. Βοηθάει ήταν πιο εύκολο πολύ. Να προσελκύσεις και να προσελκύσεις παίκτες, έτσι. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλήνη αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό το πλεονέκτημα για να ξεχωρίσεις ως ομάδα πρέπει να το έχουν όλες οι ομάδες είναι τα καλά αποδυτήρια. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια δεν υπάρχει γκρίνια. Γιατί έπαιξε ο ένας πιο πολύ, γιατί έπαιξε ο άλλος έτσι, γιατί σούταρες εσύ πιο πολλά, γιατί πήρες εσύ εκείνες τις προσπάθειες. Βλέπω δηλαδή ότι όταν γίνεται ένα λάθος από έναν παίκτη σε Ελλήνια, ο συμπαίκτης του
πρόσεξε τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, με αυτοθυσία πέφτει για να διορθώσει το λάθος του συμπαίκτη του για να μην εκτεθεί. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ομάδας. Έχουμε καλά ποδητήρια, έχουμε παιδιά δηλαδή τα οποία γνωρίζονται και έξω γηπεδικά, κάνουν παρέα, οπότε είναι πιο εύκολο να αυτό που λέμε παρέα βοηθάει, βγαίνει θετικά. Βέβαια αυτό από κάποια στιγμή και μετά μπορεί να, αν δεν το διαχειριστείς καλά, να βγει και αρνητικά αυτό που λέμε παρέα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα σημαντικό όπλο στην ομάδα. Τα παιδιά είναι μια παρέα, είμαστε μια παιδιά, τους γνωρίζω κι εγώ, ξέρω πώς παίζουν μπάσκετ, ξέρω τι θέλει ο καθένας, τι προτιμάει. Σίγουρα κάνω λάθη, αλλά προσπαθώ να παίξουμε ένα μπάσκετ που τους βολεύει. Και έρχονται κάποια αποτελέσματα. Ήρθαν μέχρι τώρα, πάμε καλά. Μια γκέλα, δηλαδή ήταν κάτι μέσα στην Καλαμαριά που χάσαμε, αλλά θα ερχόταν, το περιμέναμε. Ήμασταν δύο μήνες, είχαμε κάποια προβλήματα στην προπόνηση, με τραυματισμούς, με. Εντάξει. Τώρα το θέμα είναι να μπορέσουμε αυτό να το ξεπεράσουμε. Ήδη κάναμε μια καλή νίκη με τη Μελίκη που θα μας βοηθήσει. Με ένα σούπερ Μαλούντα και σούπερ μακρύ. Έτσι. Δηλαδή πήρες από δύο παίκτες σχεδόν 50 πόντους. Ναι, οι οποίοι είναι απροπόνητοι. Δηλαδή με τραυματισμό δικό τους, είναι μια εβδομάδα χωρίς προπόνηση και μπήκαν και πήραμε 50 πόντους. Φάνηκε βέβαια η κούρασή τους στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί από τους 50 τους 35 τους βάλαν στο πρώτο. Αλλά είναι τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία στηρίξαν την ομάδα και μπορέσαν. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε μεγάλο ρόστερ. Οπότε όταν κάποιος δεν τραβάει, βγαίνει κάποιος άλλος και τραβάει αυτό στην ομάδα. Και είναι μεγάλη υπόθεση να γνωρίζει από μπάσκετ. Πόσα χρόνια έπαιξε μπάσκετ. 8 χρόνια έπαιξα μπάσκετ. Και να μπει μέσα στην ψυχολογία του κάθε. Είναι πολύ σημαντικό και η ψυχολογία. Το κυριότερο. Θα σας πω κάτι, ότι μια χρονιά τα Γιαννιτζάκια είχαν 150.000 μπάτζετ. Με πολύ υψηλού επίπεδου παίχτες. Και έπεσαν κατηγορία. Άμα δεν βρεις την ψυχολογία, ναι. Έπεσαν, όχι απλά δεν βγήκαν. Έπεσαν, έχασαν την κατηγορία με ένα υψηλότερο μπάτζετ και πολύ μεγάλους αθλητές. Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχει πολλά χρόνια. Και πολλά παίζουν ρόλο. Αυτά που είπαμε, όχι τα τα πάντα, υγεία, τα πάντα. Όχι. Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει καλά αποδητήρια. Δεν έχει καλά αποδητήρια, δεν έχει ομάδα. Τέλος. Δεν έχει καλά αποδητήρια, δεν έχει ομάδα. Τελείωσε. Η μεγάλη επιτυχία του Σελήμια αυτό, σε αυτό οφείλεται. Ξεκινάμε από αυτό πρώτα. Ναι. Δεν υπάρχει, ξέρεις, σημαίνει να κάνει τώρα ο Πλέη ένα λάθος. Και να μην τον αγριοκοιτάξει κανένας. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Να μην τον αγριοκοιτάξει κανένας. Ίσως, να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ίσως ότι η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση. Αυτό και πάντα βοηθάει. Πάντα βοηθάει. Δεν αφήνει να το βουλώνει και τις συγκρίνεις. Πάντα υπάρχουν εγκρίνιες. Επειδή ξέρω κι εγώ πολύ καλά τα παιδιά. Και πρώτη να μην ήταν το κλίμα αυτό το ίδιο θα ήταν. Ναι, δεν θα ήταν έτσι τόσο καλό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, πάντα υπάρχει μια γκρίνια. Είμαστε μαζί με εμένα 13 άνθρωποι, 12 παίχτες και εγώ. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά η πρώτη θέση είναι διαφορετικό, σε δίνει έναν αέρα. Έτσι. Δηλαδή κάποιες τρύπες τις βουλώνει, δηλαδή κάποια, ο άλλος θυσιάζεται για την ομάδα, είμαστε πρώτοι. Εξάλλου είναι πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά που είναι πρώτοι, δηλαδή το νιώθουν και το χαίρονται, το ζούνε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ήδη και τα ίδια τα παιδιά το κάνουν. Μήπως κόντς αρχίζει να βαραίνει τα πόδια, η πρωτιά και όχι, το άγχος αυτό. Δεν είναι, δεν βαραίνει. Είχαμε. Μας ζαλίζει η κορυφή, όχι, δηλαδή. Έχει έμπειρους. Έχουμε, ναι. Έτσι που μπορούμε να κρατήσουμε. Να κάνουμε μια κοιλιά, το είπαμε ότι κάνουμε μια κοιλιά. Και μπορεί να κοιλιά. Κοιλιά. Οι μεγάλες ομάδες είτε θα κάνουν. Ναι. Το ζητούμενο γιατί λέγεται όμως μεγάλη ομάδα. Γιατί. Γιατί μπορεί και το ξεπερνάει. Αυτό λέμε και εμείς. Με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Εμείς δηλαδή, παρόλη την κοιλιά που κάναμε, αγωνιστικά το βλέπαμε, και η οποία λέω ότι οφείλεται στο ότι είχαμε τραυματισμούς σημαντικούς. Τώρα μιλάμε για μια κοιλιά, για μια αγωνιστική που έκανε μια ηττά αυτή είναι η κοιλιά. Όχι, εμείς το βλέπαμε. Ήτανε, από πριν ήταν η κοιλιά, αλλά καταφέραμε και το κρύψαμε. Δηλαδή αγωνιστικά βγήκαν κάποια παιδιά άλλα μπροστά. Απλά ήταν σε έναν αγώνα. Και αυτό του είναι, έτσι, να κάνει κοιλιά. Ναι, όχι όλα τα παιδιά, μιλάμε για 12 παιδιά. Προνόμιο είναι. Ναι, παρόλα αυτά κάναμε μια ήττα που ήταν εκτός προγράμματος. Δεν την κάναμε με άσχημο τρόπο, με την έννοια ότι χάσαμε 10-15 πόντους. Θα μπορούσαμε το μάτς να το κερδίσουμε. Παρόλα αυτά, νομίζω το δύσκολο παιχνίδι μετά το επόμενο με τη Μελίκη, καταφέραμε και το κερδίσαμε. Η οποία Μελίκη είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δεν είναι πολύ καλή ομάδα, είναι όμως πολύ επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή, έχει παίχτες η Μελίκη που μπορούν να σου ανακατέψουν το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή. Τη ήττα. Είναι η διαχείριση τη ήττα. Όχι στο πρόγραμμα ήττα, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δεν ήταν. Αυτό είναι πιο σπουδαίο, να πω στο διαχειριστή στην ήττα. Εκεί είναι όλη η ιστορία.
Όπως παραδείγματος χάρη το παιχνίδι της Κυριακής είναι για μεγάλους, όχι για καλούς παίχτες. Για μεγάλους. Για μεγάλους παίχτες. Αυτά τα παιχνίδια. Ποια είναι η διαφορά καλού και μεγάλου παίχτη. Καλός παίχτης είναι αυτός δηλαδή που όταν μπαίνω μέσα και είναι η διαφορά 15-20 πόνους και παίζω καλά. Ο μεγάλος παίχτης είναι όταν γκέι μπάλ να μπει. Μα, δώστε να. Αυτά, κοίταξε, δώσε την μπάλα σε μένα. Λες, τώρα κάποια είναι μεγάλα παιχνίδια, Κώστα, που έκανες πως και δεν υπάρχει την ότι σε κάτι τέτοια ντέρμπι, σε κάτι τέτοια παιχνίδια μεγάλο ενδιαφέροντος, ότι κάπου και τα συστήματα σταματούν και μετράει και η ψυχή του, ναι. του κάθε αυτό είπα, ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό μάτς με την Μελή και μας αυτό μας βοηθάει, δηλαδή έχουμε παιδιά που μπορούν να βγουν μπροστά, θα είναι πιο συγκεντρωμένοι, θα είναι πιο... πώς να σου πω, έτοιμοι να θυσιαστούν για την ομάδα. Ενώ με τη Μελίκη, όταν παίζει με έναν αντίπαλο ο οποίος 40 λεπτά σε κάνει ένα κλεφτοπόλεμο, εντάξει, και ο άλλος κάπου μπαίνει, μπήκαμε λίγο στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Το μάτς θα είναι πολύ ωραίο μάτς, δηλαδή καλό τον κόσμο να έρθει να το δει. Είναι ένα μάτς πρώτου με δεύτερο, θα είναι δυνατό μάτς. Θα έχει από όλα, θα έχει μπάσκετ, θα έχει δύναμη. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το χαρεί. Πραγματικά. Γιατί γνωρίζει ο κόσμος της Κοζάνης από μπάσκετ. Ναι. Εσύ είπες ότι, είπες πριν λίγο ότι... Πρέπει να τα αποδείξουμε, πρέπει να τα αποδείξουμε. Είπες πριν λίγο ότι, σαν να έδινες απολογία ότι, να, και τι Ηλίμια είναι η Δήμος Κοζάνης. Εδώ ο κόσμος στήριξε το Μακεδονικό Θεσσαλονίκης. Μιλήσουμε για Ηλίμια και για να μην στηρίξει Ηλίμια. Γιατί... θα έλεγα, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από τη στήριξη που είχε. Δεν γίνεται ένα γήπεδο χιλίων θέσεων. Πρέπει να γίνει. Απέναντι, όταν έχεις ένα beat mic, ένα Λιαδέλη, Παπα-Νικολάου τότε, ένα μη γεμίζει. Εγώ πιστεύω... Ένα γήπεδο, κοιτάξτε, υπήρχαν όμως πολλά, γιατί δεν γέμισε το γήπεδο, υπήρχαν πολλά, δεν φταίει μόνο ο κόσμος. Τα οποία βέβαια δεν είναι τις ώρες να τα συζητήσουμε. Πάντως πραγματικά ήταν ο κόσμος αγαπάει το μπάσκετ και θέλει να δει υψηλότερο μπάσκετ, μπορεί και θέλουμε... να πάει να βοηθήσει την ομάδα, την Ηλίμια, να δούμε και υψηλότερο μπάσκετ από μια τοπική ομάδα. Άμα αγαπάμε τον μπάσκετ και θέλουμε μια ομάδα να πάει ψηλά. Την Κυριακή πρέπει να το αποδείξουν. Ναι. Γιατί με τα λόγια δεν γίνεται. Και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα στηρίξει. Κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει κόσμο, θα γεμίσει ένα πολύ ωραίο, θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι ένα ντέρμπι. Είπα, είναι ένα είναι, δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν την Κυριακή να μείνει στο γήπεδο. Ναι. Δεν είναι ούτε το εισιτήριο απογορευτικό. Να τελειώσω να μας πει ο Κώστας για ποιες είναι οι φιλοδοξίες του και αν σταματάνε εδώ. Όχι, δεν σταματάνε εδώ, αλλά δεν ξέρω και αν μπορώ να το συνεχίσω αυτό με ποια έννοια το λέω. Ότι είναι ένα φορτίο αυτό του προπονητή. Δεν νιώθω εγώ προπονητής με την έννοια ότι πρέπει να κάνω πολλά πράγματα για να γίνω, αν μπορώ να πω ότι θα γίνω προπονητής. Γιατί πρέπει να εκπαιδευτείς, πρέπει να δεις, πρέπει να δουλέψεις σε μεγάλη ομάδα. Δεν είναι έτσι εύκολο. Ακόμα δεν νιώθω προπονητής. Τώρα, αν όπως και φέτος η ομάδα τρώγοντας που λέμε έρχεται η όρεξη, αυτό θα το δω. Είναι κάτι το οποίο θα με απασχολεί στο μέλλον. Πάντως το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Να ασχοληθώ, ναι. Και θα κλείσω μια ερώτηση σε εσένα. Θα ανακρίνω εγώ εσένα, αλλά μέσα σε τρία λεπτά θα με απαντήσει. Σε πέντε δευτερόλεπτα θα με απαντήσει. Έχεις απομακρυνθεί από το μπάσκετ, όχι ενεργά, θα έλεγα, διοικητικά. Διοικητικά έχω πάρει. Σκέφτεσαι, έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου να ξανασχοληθείς. Και πόσο εφικτό είναι αυτό. Γιατί μπορεί να θες, αλλά να είναι και να βρεις πόρτες κλειστές. Η επιθυμία μου δεν είναι να επιστρέψω. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω και την ομάδα σε αυτό το χάλι. Γιατί πραγματικά είναι χάλι. Σε βλέπω μερικές φορές εξοργίζεις. Εξοργίζομαι γιατί. Δεν μπορεί ο Λασάνας να χάνει τη Μεσοποταμία, παιδιά. Παρά τον σεβασμό που έχω προς όλες τις ομάδες. Δεν μπορεί να γίνει το γυναικείο τμήμα του Λασάνα να χάνει τη Μεσοποταμία από τα Γρεβενά. Σέβομαι όλες τις ομάδες, αλλά ο καθένας πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται. Έτσι. Δεν μπορώ να βλέπω την ομάδα να μην έχει ώρες προπόνησης. Δεν έχει η ομάδα ώρες προπόνησης. Και έχεις μια διοίκηση η οποία είναι τελείως απαθέστατη. Ναι, γι' αυτό συγκεκριμένα να ασχοληθείς, το ξαναλέω. Δεν ξέρω, αν κατορθώσω και πίσω τον εαυτό μου να επιστρέψει, θα επιστρέψω. Αλλά αν επιστρέψω, το αντρικό θα είναι μια ομάδα κάτω των 20. Το 70%, 80% θα προσπαθήσουν να είναι κάτω των 20. Βέβαια, ανανέωση δεν γίνεται ή δεν μπορείς να έχεις 12 παιδιά κάτω των 20. Δεν γίνεται. Θα πέσει, θα χάσει την κατηγορία. Όσο ταλαντούχα να είναι, θα έχει και 3, 4, 5 μεγάλους. Μεγάλους εννοούμε όχι 35 και 32. 25, 26, 23 να μπορέσουν να κρατήσουν αυτά τα μικρά παιδιά. Σε πάρα τις δύσκολες έδρες,
να μπορέσουν να τους κρατήσουν. Και από αυτές τις συνθήκες δεν ξέρω τώρα μέχρι το Μάιο τι μπορεί να γίνει. Ποτέ δεν λέω. Το δουλεύει στο μέλλον. Ναι, το δουλεύω στο μέλλον. Ποτέ δεν λέω ποτέ, αλλά και ποτέ δεν λέω ωραία, για πάντα. Ε, ξέρεις. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κώστα, να σε ευχηθώ ό,τι καλύτερο και ό,τι έχει θέσει σαν στόχο να το πετύχει. Ταξίζει, είσαι μαχητή. Σε παρακολουθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρε, είναι, καταρχάς δεν έχει άγχος ο κόσμος. Τον είδα δηλαδή και με τους Διόσκουρους. Τι έκανε ο κόσμος, πήγε. Ενώ η ομάδα έκανε διατατικές, ο Καγιανίδης έκανε σουτ. Που, εκείνη τη στιγμή έλεγε, εκείνη στιγμή έλεγε στους παίχτες, κοιτάξτε να τρε παιδιά. Κοιτάξτε εγώ πόσο χαλαρός είμαι. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Και αυτά είναι μέσα στο μυαλό. Μόνο σε ένα παιχνίδι τον είπα αγχωμένο όμως με τα φάρσαλα ήταν αγχωμένος. Πρέπει να έχω δύο προπονήσεις, να έχω δύο. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Και όποιος προπονητής ή άλλος θέλει να κρυθεί, εδώ ορίστε. Τον καλούμε. Τον καλούμε. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Μην έρθει. Ο Καραγιαννίδης καταρχάς έχει μια πορεία 2 χρόνων. Εντάξει. Και δεν έχει. Ανέβηκε από το τοπικό στην Γάμα Εθνική. Από τη Γάμα Εθνική πρωταγωνιστή. Λέει τι σκληρό να τον κάνω. Τι να τον πω. Να τον μαστιγώσω. Τι το έκανε αυτό. Αν είχε όμως ένα παρελθόν και είχε θέματα, κάτι θα βρίσκαμε. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες έναν άντρα είναι αυτοπεποίθηση, εξυπνάδα, στυλ. Με μία λέξη. Διζένιο. Διζένιο. Ανδρικά ρούχα, ραμμένα για να σε απογειώνουν. Διζένιο για κάθε γούστο και περίσταση με μεγάλη γκάμα επιλογών και τις πιο δελεαστικές τιμές. Διζένιο στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 39 στην Κοζάνη. Διζένιο. Αυτό θέλουν οι γυναίκες. Για τους άνδρες. Κάλλη από το νέο αθλητικό στέκι της ΑΕΚ Κοζάνης και όχι μόνο, Sport Time ΑΕΚ. Το Sport Time ΑΕΚ βρίσκεται Παύλου Χαρίση 6 κάτω από τα γραφεία της Πολεοδομίας. Επίσης, 2 προσκλήσεις των 2 ατόμων, η κάθε μία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καναγκερίσχη για το έργο του Μανώλη Μαρκόπουλου «Υπήγοντα περιστατικά» στο κινηματοθέατρο Φίλιππος από τις 18 Δευτέρου έως και τις 25 Δευτέρου. Εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2461-0-322-33, να αφήσετε το ονοματεπώνυμο στο τέλος αυτής της του μέρους. Οι καλεσμένοι μας θα μας βοηθήσουν στην κλήρωση. Λοιπόν, έχει χαρακτηριστεί η ευχάριστη νότα του πρωταθλήματος και όχι άδικα. Μιλάμε για τον Μέγα Αλέξανδρο Χαραυγής που πραγματικά εξέπληξε ευχάριστα όλους τους φιλάθλους. Να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους. Ο Δημήτρης ο Κοντοζίδης, ο πρόεδρος της ομάδας. Καλησπέρα. Γεια σου Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Ο προπονητής, ο Γιώργος ο Τσέπουρας. Καλησπέρα. Και ο ποδοσφαιριστής ο Ηρακλής ο Σαββίδης. Καλησπέρα και εμένα. Να είστε καλά. Όταν, Δημήτρη, όταν η χρονιά ξεκινούσε με το χέρι στην καρδιά, έτσι, περίμενες η ομάδα θα έχει τέτοια συμπεριφορά, τέτοια πορεία? Σε καμία περίπτωση όχι, εντάξει. Τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι τα περιμέναμε. Μας βγήκε όλη, ό,τι προσπαθήσαμε οργανωτικά μας έχει βγει. Αγωνιστικά, να πω την αλήθεια ότι περίμενα να πάει καλά η ομάδα. Δουλεύτηκε σωστά, φαινόταν ότι γίνεται σωστή δουλειά. Έμενε να φανεί και στο γήπεδο τι θα γίνει. Ξεκινήσαμε νοθρά όπως περιμέναμε, αλλά στη συνέχεια πήγαμε πολύ 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 καλά. Πήραμε αποτελέσματα δηλαδή που δεν περιμέναμε να τα πάρουμε. Όποιος γνωρίζει από ποδόσφαιρο και τις ομάδες, η Χαραυγή δείχνει μια ομάδα συμπαγή που εκπνέει και υγεία και σιγουριά. Θες να μας πεις τους συνεργάτες σου? Λοιπόν, έχουμε ένα 9 μελές συμβούλιο. Προς έναν αντιπρόεδρο έχω τον Νίκο τον Άτσο. Από εκεί και πέρα είναι ο Γενικός Αρχικός της ομάδας, ο Σάκης ο Ραφαηλίδης. Ο Ταμίας είναι ο Γιώργος ο Δημητριάδης. Είναι ο Χρήστος Αλαμπουκίδης, ασχολείται με το κομμάτι της επικοινωνίας και τα λοιπά, με τα βίντεο, με τις φωτογραφίες, με το Facebook της ομάδος. Προβολή γενικά. Γενικότερα την προβολή.
Είναι ο Λευτέρης ο Χατζαβερίδης, είναι ο Σάικς ο Κυπουρίδης, είναι ο Θοδωρής ο Χριστοφορίδης. Τώρα θα με συγχωρέσετε αν ξέχασα κάτι. Η εικόνα και ο καθρέφτης είναι το σίγουρα, γήπεδο το και αυτό δείχνει και άλλο μια οργάνωση. Βέβαια, σίγουρα. Ναι. Και σίγουρα δείχνει ότι είστε και μια παρέα. Ναι, πάνω απ' όλα. Έτσι ξεκίνησε, έτσι συνεχίζει να είναι και έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι. Οι στόχοι της ομάδας πού σταματούν? Οι στόχοι της ομάδας, λοιπόν, οι στόχοι της ομάδας ήταν εξ αρχής να οργανωθούμε. Έτσι. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, να κάνουμε τη Χαραυγή ένα όνομα στο οποίο θα θέλουν να αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές και όχι να το αποφεύγουν. Δηλαδή να μην παρακαλάμε κάποιον να έρθει να παίξει στην ομάδα. Έτσι. Το κυριότερο. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε την οργάνωση αυτή, να μπορέσουμε οργανωτικά να φτάσουμε την ομάδα σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα, σε όσο ψηλότερο επίπεδο γίνεται. Και φαντάζομαι ότι μέχρι να βρεθεί κάποιο κεφάλαιο, δεν ξέρω τι, για να γίνει το κάτι παραπάνω, ο στόχος θα είναι η γρήγορη παραμονή στην κατηγορία. Να παραμείνουμε δηλαδή στην κατηγορία αυτή για όσο καιρό. Πώς μας βοηθάει? Περίμενες περισσότερη βοήθεια? Και ξέρεις τι, αυτό το λέω συνέχεια σε όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Η βοήθεια δεν είναι μόνο στο γήπεδο. Είτε σε κάποια εκδήλωση που θα κάνεις, είτε στα ημερολόγια που θα βγεις να πουλήσεις, είτε στα διαρκείας. Δεν είναι μόνο έτσι, ναι. Αν έρχεται στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι αυτή που περίμενα ακριβώς. Αυτό που περιμένουμε, αυτό γίνεται. Οι άνθρωποι που ξέραμε ότι θα βοηθήσουν, βοηθάνε. Το κυριότερο είναι ότι σιγά σιγά υπάρχει μια μικρή αύξηση ροή φιλάθλων, δηλαδή έρχονται όλο και περισσότεροι φιλάθλοι. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι αυτό θα βοηθήσει και στο να βοηθήσουν και σε όλα τα υπόλοιπα που είπαμε και πριν. Δηλαδή να... λογικό να έρχονται περισσότεροι φίλοι, γιατί όποιον την ρωτήσει, είτε φίλο είτε εχθρό, είτε εχθρό μέσα σε εισαγωγικά, αντίπαλο, έτσι, θα πούνε ότι αυτή τη στιγμή η Χαραυγή με ένα Αλέξανδρο παίζει καλό ποδόσφαιρο και του χαίρεσε. Έτσι, έτσι το χαιρόμαστε. Γιατί βασικό. Έχω ρωτήσει ομάδες και πραγματικά έχουν πει αυτό, ότι πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα η Χαραυγή. Ομάδα που σα αντιμετώπισε την άλλη μέρα. Έτσι. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Πριν περάσει στον Γιώργο, θέλει να μα πει η ομάδα ενισχύθηκε. Ενισχύθηκε, ναι. Έκανε στη σημερινή περίοδο, ναι. Αποκτήσαμε δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές. Τον Κυριάκο του Σαριόγλου και την τελευταία ημέρα των μεταγραφών τον Σταύρο του Ζινόβιο. Δύο έμπειροι ποδοσφαιριστές. Και βέβαια, ναι. Πολύ βασικό. Και επέστρεψε και ένα παιδί δικό μας, ο Γιάννης Μυροφορίδης. Είχε πάει στον Ορδαϊκό το καλοκαίρι. Επέστρεψε τώρα και συνεχίσει μαζί. Κάποιος που αποχώρησε, είτε μεταγραφή, είτε. Αποχώρηση δεν είχαμε, όχι. Δυστυχώς έφυγε ο Κοσμάς ο Ποζίδης, παρουσιάστηκε στο στρατό. Επίσης ήρθε ακόμη ένα παιδί από ο Ανέσης ο Πριώνας, ξέχασα να πω. Αυτή ήταν η ενίσχυσή μας. Αυτά θέλαμε. Τις θέσεις που θέλαμε τις καλύψαμε. Συμβάζει βέβαια με τον θα μας τα πει τώρα. Και δώσετε μια μεταγραφή. Μεταγραφή δώσαμε τον Οκτώβρη, ναι. Το Ευθύμης ο Πουτουγλίδης στην Κοζάνη. Το παιδί ήταν πολύ, πολύ καλός χαρακτήρας, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το εύχομαι να πάει και όσο πιο ψηλά μπορεί. Και μάλιστα έλυσε και το επιθετικό πρόβλημα της Κυριακής. Το επιθετικό πρόβλημα της Κυριακής με το βατερό. Αυτός ήταν που σκόραρε. Ναι, ναι. Να περάσουμε και στο Γιώργο. Γιώργο, είχαμε μία διακοπή σχεδόν 55 μέρες, 2 μήνες περίπου. Πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή, αλλά και για την ομάδα, έτσι, για να κρατήσει τους αγωνιστικούς ρυθμούς? Είναι πολύ δύσκολο. Το είδαμε και στην πράξη το Σαββατοκύριακο. Πολλές ομάδες που πριν τη διακοπή ήταν σε μια καλή ροή αγωνιστική, ξαφνικά μετά από 50 μέρες βρέθηκαν προεκπλήξεως. Και είναι λογικό, εντάξει. Δεν σταματήσαμε να κάνουμε προπονήσεις προσωπικά εμείς, σαν Χαραυγή. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Όσο δεν έχεις αγωνιστική ροή, και οι προπονήσεις γινόταν είτε στο χιόνι, είτε σε γήπεδα 5x5, είτε σε κλειστό. Χόρτο δεν πατήσαμε. Κάναμε ένα φιλικό μία εβδομάδα πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ. Εμένα ο φόβος μου κυρίως ήταν πιο πολύ να μην πάθει κάτι κάποιο παιδί, να μην τραυματιστεί, να μην έχουμε τέτοια ζητήματα και μετά το αποτέλεσμα και το τι θα δούμε. Και νομίζω, Γιώργο, και θα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν μου πεις αν έχω δίκιο ή όχι, νομίζω ότι η δίμηνη αυτή
διακοπή. Είναι χειρότερη από τη διακοπή του καλοκαιριού. Γιατί στο καλοκαίρι θα κάνεις και 40 μέρες προετοιμασία, θα πατήσεις χόρτο. Εδώ λέγανε οι ομάδες κάνουν προπόνηση. Λέγαν για να λένε. Ναι, 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 ούτε στο χιόνι γίνεται η προπόνηση τώρα του ενός ποδοσφαιριστή, ούτε στο κλειστό. Δεν γίνεται, όχι. Καμία σχέση, εντάξει. Απλά σαν συντήρηση κάναμε για να μην, για να μην μείνουμε πάρα πολύ πίσω. Δεν γίνεται, δεν είναι το ίδιο. Ήταν δύσκολα τα πράγματα και πιστεύω θα πάρει 2-3 αγώνες για να συνέλθουν οι πιο πολλές ομάδες. Τι κίνητο θα δώσει στους ποδοσφαιριστές, η ομάδα κάνει μια καλή πορεία, έτσι. Ιδίως στον υποβιβασμό δεν υπάρχει θέμα, γιατί οι ομάδες έχουν υποβιβαστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι, για να μην πούμε θεωρητικά, έτσι, θεωρητικά πάντα. Θα, σίγουρα και ένα πρόβλημα ενός προπονητού είναι ότι κάτι πρέπει να τσιμπήσει τους ποδοσφαιριστές. Ναι, σε αυτό είτε δίκιο, και αυτό είπαμε πριν ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, να βρούμε ένα κίνητρο, γιατί όσο να είναι κακά τα ψέματα, εντάξει, κάποιες ομάδες είναι πιο κάτω, δύσκολα θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Οπότε είπαμε να τερματίσουμε στην πρώτη πεντάδα, αν γίνεται, σαν στόχο να θέσουμε αυτό. Γιατί η πορεία του πρώτου γύρου αυτό μας έδωσε να βάλουμε σαν στόχο, ναι. Άρα, πώς προέκυψε η Χαραυγή, πώς πήγε στη Χαραυγή? Η Χαραυγή προέκυψε ξαφνικά. Εκεί που είχα πάρει απόφαση να μην κάνω κάτι φέτος, ναι. Λόγω και κάποιων προσωπικών υποχρεώσεων. Χτύπησε το τηλέφωνο τον κύριο Κονταζίδη και μετά από μια-δυο συναντήσεις με... Έχει αυτό το προσώμα, να πείθει ο Δημήτρης. Όχι, ναι, δεν ήθελα να κάνω κάτι φέτος και γι' αυτό πιο πολύ, αλλά δεν το μετανιώνω και ειλικρινά, ναι, ήταν πολύ... Τι συνθήκες βρήκες? Πολύ καλές συνθήκες. Καλά και για το ρόστερ, έτσι. Ναι. Στην αρχή πιο πολύ αυτό φοβήθηκα, δηλαδή... Επειδή δεν ξεκίνησα από την αρχή στην ομάδα, δεν ήξερα κανένα παιδί, μεταγραφές δεν έκανα, προετοιμασία δεν έκανα εγώ, αλλά η ομάδα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και αυτά οφείλονται στον προηγούμενο προπονητή. Και διοικητικά τέτοια οργάνωση δεν είχα συναντήσει και αυτό μου κάνει το κλικ. Αυτή η ηρεμία και η σιγουριά που με έκανε από εδώ. Θες να μας πεις και κάτι για το παιχνίδι που πέρασε με τη Σιάτιστα? Για το παιχνίδι που πέρασε με τη Σιάτιστα ήταν, όπως είπαμε, μετά τη διακοπή πολύ δύσκολο. Μας πήρε ένα ημίχρονο για να συνέλθουμε. Ουσιαστικά από ένα ημίχρονο καλό είχαμε. Στο πρώτο ήταν η Σιάτιστα πιο καλή, στο δεύτερο εμείς. Εντάξει. Δεν έδειξε όμως, γιατί το παρακολούθησα το παιχνίδι, ναι, η μεγάλη εποχή, πολλά προβλήματα. Δηλαδή η ομάδα σιγά σιγά βρήκε τα πατήματά της και μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, μπορεί να μην έκανε την κλασική ευκαιρία στο τέλος κτλ. Ναι. Αλλά ανάγκασε τη Σιάτιστα να προσέξει, ναι, έτσι, γιατί μιλάμε και για τη Σιάτιστα ότι πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή, είναι δεύτερη μαζί με την Κοζάνη, δεν είναι. Είναι πολύ καλή ομάδα και αυτό είπα και στα παιδιά στο ημίχρονο, αν είναι να χάσουμε και γενικά αν είναι να χάνουμε, να χάνουμε ψηλά το κεφάλι. Ό,τι είναι να γίνει, να το παλεύουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα με πείραζε δηλαδή αν στο 0-2 γινόταν 0-3, 0-4, δηλαδή πήγαινε εκεί η εικόνα. Αλλά ήταν 1-2 και θα μπορούσε να γίνει και 2-2 στο τέλος, όχι να φάμε κι άλλο γκολ. Αυτό πιο πολύ, αυτό τους είπα, τουλάχιστον να αισθάνονται χαρούμενοι το ότι προσπαθήσαμε. Και για το παιχνίδι που έρχεται, παίζετε? Παίζουμε μέσα στην ΑΕΚ το Σάββατο και την Τετάρτη μέσα στην Ιαννή. Πολύ δύσκολα παιχνίδια και τα δύο. Πολύ καλές ομάδες. Και πρέπει σιγά σιγά και εμείς να μπούμε ξανά σε ροή νικών, γιατί έχουμε να κερδίσουμε 4 παιχνίδια. Δεν φαίνεται, μπορεί να το καταλαβαίνει ο άλλος, αλλά μετά το μάτς με την αναγέννηση. Χάσαμε από Γαλατινή, φέραμε 2 σουπαλίες με Κοζάνη και Βελβεντό. Ναι, αλλά από Κοζάνη μόνο επιτυχία έγινε. Και κοίταξε, μάλλον έτσι πως ήρθε, σε αφήνει μια γλυκόξινη. Ναι, ποιος θα μας το έλεγε ότι θα μέναμε, ναι, και πικραμένοι, που δεν κερδίσαμε το ισόπαλο αποτέλεσμα. Μα έτσι πως ήρθε, ναι, το παιχνίδι, μόνο πίκρα μπορεί να σε αφήσει έτσι πως σε σοφαρίζει. Αυτό από όλα τα μάτς που παίξαμε, δηλαδή μόνο το μάτς με τα Καραγιάννη που ξέφυγε στο σκορ από την αρχή, όλα τα άλλα τα παιχνίδια τα παλέψαμε και τα πιο πολλά τα πήραμε. Ωραία, να περάσουμε και στον Ηρακλή. Ηρακλή, από πού ξεκίνησε το ποδόσφαιρο? Και από πού είσαι καταρχήν? Από το χωριό. Από το χωριό, έτσι, παιδί του χωριού. Από το χωριό ξεκίνησα. Από τις μικρές ομάδες στο χωριό, τα junior, παιδικά, πιο προπαιδικά. Και σιγά σιγά στη μεγάλη ομάδα. Και...
Είσαι στη Χαραβία, δεν έχει πάει. Δεν έχω πάει κάπου άλλο. Να κάνω μια παρέμβαση. Αυτό μου έκανε εντύπωση όταν πήρα τα δελτία πρώτη μέρα. Ναι. Την πιο παλιά φωτογραφία του Ηρακλή και ένα δύο παιδιά ακόμα, ο Τακίδης και ο Νίκος, που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη Χαραβία. Α, ξεκίνησες από μικρός και. Και είναι εκεί, δεν έχω φύγει. Πόσο χρόνο είσαι? 26-27. Θέση κυρίως που αγωνίζεσαι? Πίσω, στο center back συνήθως παίζω. Διανύσαμε το πρώτο μισό, ξεκινάμε για το δεύτερο. Ποιο είναι το παιχνίδι που μπορούσες να κερδίσεις και το έχασες, και αντίθετα, ποιο μπορείς να θυμηθείς ότι κάπου αδικήθηκες ή ευνοήθηκες? Κοιτάξτε, ένα παιχνίδι που μου στεναχωρηθήκαμε, ας πούμε, πολύ, που μας πείραξε, γιατί τα δώσαμε όλα και είμαστε ανταγωνιστικοί, ήταν με την Κοζάνη σίγουρα, που η νίκη αποκτά πιο μεγάλη σημασία όταν είναι με τέτοιες ομάδες. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, το ξέραμε. Μπήκαμε πολύ καλά στο γήπεδο, κερδίζαμε μέχρι το 93-94. Εντάξει, δεχτήκαμε ένα γκολ στο τέλος και μας άφησε μια πικρία. Και αυτό το παιχνίδι που μπορούσε να το χάσει, να το κέρδισες? Αυτό το ένα παιχνίδι που έρχεται τώρα είναι, ας πούμε, με την Καλαμιά, που ήμασταν πολύ καλύτεροι, αλλά στο 80 χάναμε 3-1. Μπράβο, ήμουν και εγώ σε αυτό το μάτς. Ναι. Ήταν 1-3, ναι. Ναι, 1-3 χάναμε. Και γύρισαν. Αλλά όλα τα παιδιά δείξανε πίσω μεγάλο, το γυρίσαμε στα τελευταία λεπτά. Ποιο θεωρείς, είσαι χρόνια στην... στη Χαραβή, ποιο θεωρείς φέτος το πλεονέκτημα της ομάδας για την καλή αυτή πορεία? Η ομάδα, το πλεονέκτημα της πιστεύω είναι ότι είμαστε μια πολύ καλή παρέα με τα παιδιά, είμαστε σαν οικογένεια, είμαστε πολύ δεμένοι, οι ηλικίες μας είναι όλοι, είμαστε πολύ κοντά από τον πρόεδρο μέχρι τον προπονητή. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κλειδί, ότι είμαστε όλοι κοντά στις ηλικίες, κάνουμε καλή παρέα και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Τώρα εντάξει, σίγουρα η ομάδα έχει ανέβει επίπεδα από άλλα χρόνια που ήμουν εγώ, διοικητικά, οργανωτικά, όλα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπήρχαν αυτά τα άλλα σε τέτοιο βαθμό άλλα χρόνια και πιστεύω αυτό. Γενικά είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας και τις συγκομιδίες βαθμών ή μπορούσες να πάρεις και άδεια παραπληρώσεις? Σίγουρα θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα, μπορεί να ήταν και χειρότερα. Πιστεύω είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα. Έχουν έρθει πολύ καλοί παίχτες στην ομάδα, παιδιά που παίζουν χρόνια και σε μεγαλύτερες κατηγορίες, μια μεγάλη εμπειρία. Έχουν βοηθήσει και αυτοί πάρα πολύ και πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά. Ο κύριος Παπακώστας, τηλέφωνο. Ναι. Ναι, μ' ακούτε? Ναι. Είμαι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ναι, Γιώργο. Ωραία, θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο έχει καθαρά σχέση με το γεγονός το οποίο αναφέρεται ότι ο κύριος Τσέπουρας είναι προπονητής ποδοσφαίρου. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, Γιώργο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι μπορείτε να πείτε ότι είναι ο γυμναστής της ομάδας, ο άνθρωπος τέλος πάντων που τη γυμνάζει. Αλλά προπονητής ποδοσφαίρου δεν είναι ο κύριος Τσέπουρας. Και δεν είναι κάτι προσωπικό αυτό. Έχει καθαρά σχέση με το γεγονός ότι προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει ένα δίπλωμα ποδοσφαίρου. Και για να μπορέσει να είναι ένας άνθρωπος προπονητής σε ένα πάγκο α κατηγορίας και σύμφωνα με τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου των προπονητών και της ΕΠΣ, θα πρέπει να κατέχει νόμιμα δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου. Γιώργο, όμως μήπως κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας? Είχαμε ξανασυζητήσει ότι ανοίγουμε μία πόρτα με αυτή την οδηγία και κλείνουμε μάλλον μία πόρτα με αυτή την οδηγία που είχε βγει και ανοίγουμε 10 παράθυρα. Και είχαμε πει ότι όταν και οι προπονητές, όταν λέτε ότι θα σηκώνεται ένας από τον πάγκο, η οδηγία μάλλον που λέει θα σηκώνεται ένας από τον πάγκο, ότι πρέπει να έχω UEFA Β ένας προπονητής, αλλά θα σηκώνεται ένας από τον πάγκο, αυτό δεν οδηγείται μόνο του σε τέτοιες περιπτώσεις? Κοιτάξτε, εγώ ξέρω ότι στην ομάδα της Χαραβγής προπονητής είναι δηλωμένος κάποιος άλλος. Αυτό βέβαια δεν έχει σημασία με το όλο σκηνικό. Απλώς... Και δεν συμβαίνει μόνο στη Χαραβγή, να μην το... Δεν συμβαίνει μόνο στη Χαραβγή. Μα εγώ δεν είπα ότι συμβαίνει μόνο στη Χαραβγή, ούτε είναι κάτι σχέση που έχει προσωπικά με το σωματείο, το οποίο είναι και πολύ αξιόλογο και οι άνθρωποι που το διοικούν, και ο κύριος Τσέπουρας είναι ένας αξιόλογος γυμναστής
και ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό στην περιοχή. Αλλά εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λέγεται προπονητής ποδοσφαίρου. Όχι προπονητής της Χαραυγής, γενικότερα. Προπονητής ποδοσφαίρου. Γιατί δεν έχει δίπλωμα προπονητού. Το ότι μπορεί να βοηθάει μια ομάδα ποδοσφαίρου είναι κάτι άλλο. Πολύ θεμητό και πολύ χρήσιμο ίσως για τις ομάδες της περιοχής μας, γιατί είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας. Αλλά δεν μπορεί να λέγεται προπονητής ποδοσφαίρου. Εντάξει, εδώ προπονητής ποδοσφαίρου υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι καν γυμναστές, έτσι. Εντάξει, αν κολλάμε στο όνομα είτε προπονητής είτε γυμναστής, να αναφερθεί σαν γυμναστής. Αλλά εγώ πιστεύω δεν είναι εκεί το θέμα, πάντως, Γιώργο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, μάλλον. Το πρόβλημα είναι αλλού. Κοιτάξτε. Και το γνωρίζεις. Απλώς κλέβουμε και τον χρόνο από την Καραβή. Το πρόβλημα δεν είναι σίγουρα εκεί. Είναι, σας λέω, σε σχέση με το γεγονός ότι στην ουσία δεν μπορεί κάποιος να ονομάζεται προπονητής ποδοσφαίρου όταν δεν κατέχει δίπλωμα προπονητού. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εντάξει, την απόφαση αυτή την πήραμε. Το ότι μπορεί ή κοουτσάρει μια ομάδα είναι ένα άλλο θέμα. Είναι όντως κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Νομότυπα όμως και σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών ποδοσφαίρου δεν μπορεί να κατέχει αυτόν τον τίτλο, αλλά και σύμφωνα με την προκήρυξη ποδοσφαίρου της Α κατηγορίας της Κοζάνης, δεν μπορεί επίσημα να είναι προπονητής σε ομάδα Α κατηγορίας. Το γεγονός ότι μπορεί να κοουτσάρει ή να γυμνάζει μια ομάδα είναι κάτι άλλο. Εσύ συγκεκριμένα, Γιώργο, μάλλον το ξεκαθάρισα από την αρχή ότι δεν έχει κάτι προσωπικό. Ότι είναι ο τίτλος. Δεν είναι προσωπικό ούτε για την ομάδα της Χαραυγής, την οποία σέβομαι και την προσπάθεια των ανθρώπων που κάνω, και στο πρόσωπο του Γιώργου, τον οποίο το ξέρω προσωπικά, είναι φίλος μου, είναι γνωστός μου και το έργο του σαν γυμναστής και σε ομάδες μικρότερες ηλικίες και στην ειδικότητα την οποία κατέχει είναι αξιοζήλευτο. Και πραγματικά χρειάζεται ο χώρος του αθλητισμού τέτοιους ανθρώπους και του χαρακτήρα του. Αλλά εγώ ενίσταμαι στο γεγονός και σαν πρόεδρος των προπονητών Δυτικής Μακεδονίας ότι δεν μπορεί να κατέχει αυτόν τον τίτλο. Να λέγεται δηλαδή προπονητής ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να τον έχει αυτόν τον τίτλο. Αν μπορώ λίγο να τοποθετηθώ μισό λεπτάκι. Επειδή ασχολήθηκα εκτεταμένα με το θέμα αυτό την προηγούμενη χρονιά, έφαγα σχεδόν όλη τη χρονιά πέρσι με το θέμα αυτό. Λόγω του ότι, όπως είπαμε, να μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, εφόσον δόθηκε π.χ. αυτή η δυνατότητα σε μένα να κάνω αυτό το πράγμα φέτος, θα το κάνω, θα στηρίξω τον προπονητή μου, γιατί είναι προπονητής της ομάδας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σίγουρα το τυπικό είναι γυμναστής, δεν διαφωνώ. Και λίγαν συντόμως θα είναι και προπονητής και τυπικά. Αυτό δηλαδή. Ο Γιώργος λέει για τον τίτλο τώρα δεν κατάλαβα, ποδοσφαίρου, αφού δεν έχει χαρτί ή δεν απλώς έχει χρόνο. Γιώργο, για αυτό το κομμάτι είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Γιατί εντάξει, θα μιλήσουμε λίγο γιατί κλέψαμε χρόνο από την Καραυγή. Εγώ θα προτείνω την επόμενη Δευτέρα, αν και εσύ φυσικά μπορείς και να έρθεις, για να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι σαν πρόεδρος των προπονητών και όχι σαν προπονητής του ΦΟΥΦΑ. Θέλω να δεσμευτείς την επόμενη Δευτέρα, βασικά αν δεν έχεις δουλειά, έτσι, 10:30 να έρθεις για να μιλήσουμε, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Και τι πρέπει να κάνει, γιατί δεν, και τι ενέργειες πρέπει να κάνει και σαν σύλλογος προπονητών, έτσι. Γιατί βλέπετε τι κομμάτι και προχθές συζητήθηκε αυτό και από τον ένα μπάγκο και από τον άλλο μπάγκο. Ήμουν εκεί. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα, αν θα πω τον Τζέπουρα, είσαι προπονητής, ενώ δεν είναι προπονητής, ας πούμε, στα χαρτιά. Είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Γιώργο. Ναι. Ναι, γιατί σε ακούω λίγο, επειδή μιλάω στο κινητό. Ναι, κατάλαβα. Δεν έχω καλή σύνδεση. Δεν μπορώ να δεσμευτώ για αυτή τη Δευτέρα, αλλά όποτε υπάρχει το περιθώριο για να μπορέσω να έρθω, σίγουρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Ναι, γιατί πρέπει να δεχθούν μερικά πράγματα. Ναι. Εμάς, σαν σύνδεσμο προπονητών, ένα σύνδεσμο ο οποίος έχει περίπου 60 ενεργά άτομα, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και ένα θέμα το οποίο έτσι μας καίει, θα έλεγα.
Ωραία. Σας λέω σε σχέση με το γεγονός και τον τίτλο του προπονητή. Και είναι κάτι το οποίο και εγώ θα ήθελα να το συζητήσουμε, να το εξωτερικεύσουμε, παρόλο που αυτό που λες ότι είναι αλήθεια, ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν και ξεκάθαρες... Μπράβο, λύσεις, δεν υπάρχει αλλά... ξεκάθαρη οδηγία. Αυτό ναι. Ακριβώς. Να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Έτσι. Και σας είπα πάλι ότι δεν έχει σχέση να κάνει ούτε με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ούτε με τον συγκεκριμένο... Τον όπως... κατάλαβαν και τα παιδιά εδώ πέρα, δηλαδή ήταν ο τίτλος, να μην λέγει, ναι, λέω, σαν εντάξει, είσαι πρόεδρος. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια, φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι το σωματείο είναι και νοικοκυρεμένο και αυτή τη στιγμή είναι και στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, κάτι που δείχνει ότι κάτι πραγματικά γίνεται. Αλλά και ο Γιώργος είναι ένας πραγματικός αδαμάντινος χαρακτήρας, ένα παιδί το οποίο είναι, ακτίζει και πραγματικά εγώ το εύχομαι και το δίπλωμα να πάρει και ο σύνδεσμος είναι εδώ για να τον βοηθήσει σε οτιδήποτε κάνει. Ωραία. Γιώργο, και θα μιλήσουμε... Δεν είναι το μοναδικό σωματείο, έτσι. Ναι, δεν είναι. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο το γνωρίζουν καλά. Από τα συμφέροντα των προπονητών, οι οποίοι πηγαίνουν, δίνουν κάποια λεφτά, σπουδάζουν το όλο αντικείμενο του προπονητή, γιατί ο προπονητής πέρα από όλα τα άλλα δεν είναι μόνο το να ξέρω να κάνω κάτι, να κουτσάρω ή να γυμνάζω μια ομάδα, είναι και κάτι παραπάνω. Ναι, και μπορούσε όμως... να μείνουμε και στο τυπικό του μέρους, το οποίο έχει σχέση καθαρά με το δίπλωμά του. Αν ήθελε όμως να αποφύγουμε τέτοια το φαινόμενα... Το δίπλωμα του προπονητή εννοώ. Για να τελειώνουμε λίγο, αν ήθελε να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα, κάτι που δεν εξαρτάται από σένα, έτσι, και από το σύνδεσμο του πολιτών Κοζάνης, να αποφευχθούν μάλλον τέτοια φαινόμενα, έπρεπε να κλείσουν και τα παράθυρα. Πώς? Να μην δώσουν αυτή την οδηγία ότι ναι, UEFA β χαρτί, αλλά να σηκώνει και όποιος θέλει από τον πάγκο. Άρα μπορώ να σηκωθώ και εγώ που είμαι υδραυλικός από τον πάγκο. Αν η ομάδα μου παρουσιάσει χαρτί. Νομίζω ότι αυτό, Γιώργο, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες έχει ξεκαθαρίσει και αυτός ο οποίος θα δίνει οδηγίες είναι ο προπονητής σύμφωνα με τον κανονισμό ποδοσφαίρου. Απλώς υπάρχουν τα παραθυράκια που είπατε, τα οποία πολλές φορές βγαίνουν και από την ίδια την ΕΠΟ και από τις κατατόπους ΕΠΣ, γιατί και σε κάθε ΕΠΣ αλλιώς στηρούνται τα πράγματα και σίγουρα ο τελευταίος θεματοφύλακας των προπονητών, των διαιτητών και το γενικότερα της προκήρυξης του πρωταθλήματος των κάθε τοπικών πρωταθλημάτων είναι η ΕΠΣ. Και σίγουρα εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στο να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια. Ωραία. Το θέμα είναι ότι αυτό να το φροντίσει και η ΕΠΟ και η ΕΠΣ. Έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω για την παρέμβαση. Θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα, αν μπορούμε τη Δευτέρα να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Και να σε συγχαρώ, αν και δεν πρέπει να σε συγχαρώ, γιατί σου έκλειψαν την νίκη χθες. Έτσι, όταν χάνεις στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε και συγχαρητήρια για την καλή εμφάνιση και του Φούφα. Ναι, να είστε καλά και, και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε το βήμα και μου δώσετε το χρόνο, γιατί ξέρω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. Και πάλι θα ήθελα να επισημάνω στα παιδιά που είναι στο πάνελ ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Είναι καθαρά μια αφορμή για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του προπονητή. Ωραία. Γιώργο, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ. Δημήτρη, με το γράμμα του νόμου και σαν τίτλο δεν είχε και το και άδικο, έτσι, σαν τίτλο. Εντάξει, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και μεστεί, αλλά εντάξει, αυτό που είπαμε, ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Αυτό είπα, επειδή θα το ξαναπώ, ασχολήθηκα την περασμένη χρονιά εκτεταμένα με αυτό το θέμα, διάβασα... Ναι, και θυμάμαι... Τα πάντα, ναι. Εφόσον δηλαδή δεν κέρδισε η Χαραυγή κάτι από αυτό, όπως το λένε, θα το κάνω κι εγώ και σε ένα μήνα ο Γιώργος Πτάκης το χαρτί του θα είναι και νομότυπα και δεν θα... Έβαλες μπροστά Γιώργο για το χαρτί. Ναι, πες, αυτό ήθελα από εντάξει, δεν πειράζει, δίκιο έχει κ. Παπακοστάς. Καταρχήν δεν πρέπει να αισθάνεται, γιατί δεν αισθάνεσαι ότι κάτι θα πάνε απολογηθείς, έτσι. Όχι, δεν αισθάνομαι, αλλιώς να το έκανα, όπως είπα και τον Δημήτρη, αυτοί μου δώσαν το πάτημα και το έκανα και εγώ, δεν ήθελα να γίνει από την αρχή και ένας λόγος που δεν ήθελα να πάω στη Χαραυγή ήταν αυτός και το είπα στον Δημήτρη. Ήθελα να λυθεί αυτό το θέμα, να μην υπάρχουν αυτές τις παρεξηγήσεις. Αλλά εντάξει, θα λυθεί, 27 χρονών είμαι, τώρα ξεκίνησα κι εγώ.
Εντάξει. Και δίνεις και, παίρνεις και το σεβασμό από τον κύριο Παπακώστα, έτσι. Ναι, και εγώ το σέβω, εννοείται. Αυτό έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, δεν είπα ότι το έχει κάνει πίτες, εννοείται. Εντάξει, και εγώ το σέβομαι και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και είναι παράδειγμα για όλους μας, σαν προπονητής. Απλά θα λυθεί αυτό σύντομα. Δεν είναι κάτι που δεν θα γίνει. Εντάξει, ίσως να... Ναι, αφού βάθηκες να ασχοληθείς με τον Παπακώστα. Μπήκα στον χώρο, θα χορέψεις. Δεν είπα ότι θα το κάνω επανειλημμένα, έτυχε τώρα, εντάξει. Ήθελα μια κατανόηση, δεν την έχω, δεν πειράζει, από κάποιους. Η επόμενη, αυτό θα ήταν η ερώτησή μου επόμενη. Οι φιλοδοξίες πού σταματάνε, γιατί ξέρουμε, όλοι ξέρουμε, δηλαδή θες να συνεχίσεις το ποδόσφαιρο, να... Ναι, γι' αυτό ασχολήθηκα, από τα 22 μου ξεκίνησα και στα τμήματα υποδομών του ΠΑΟΚ Κύλων και στην Ανοκόμη και τους ευχαριστώ και τους δύο, και την Ανοκόμη και τον ΠΑΟΚ Κύλων που μου έδωσαν το πάτημα να ξεκινήσω και στη συνέχεια να βρεθώ στο Α του Κόμι τη Χαραυγή. Δεν σταματάνε. Σας είπα από τη στιγμή που ασχολήθηκα με αυτό το χώρο και ήθελα να συνεχίσω και να. Και όπου βγει. Εγώ θα το παλέψω. Εντάξει. Όποια και είναι τα εμπόδια, όποια και είναι τα προβλήματα. Απλά εντάξει. Έχεις δείξει ότι δεν σταματάς. Δεν κολλώνεις ούτε σε προβλήματα. Ούτε... Όχι, ναι, έτσι έχω μάθει και υπόμενο να κάνω και να παλεύω. Απλά εντάξει. Έχει δίκιο ο κ. Παπακώστας σε αυτό που λέει. Θα λυθεί αυτό το θέμα. Απλά δεν νομίζω ότι. Τουλάχιστον μέσα στα γήπεδα, με αυτά που βλέπω και στο τοπικό και στα τμήματα υποδομών, ότι ένα χαρτί UEFA θα σε κάνει να κερδίσει το σεβασμό. Γιατί έχουν δει τα μάτια μας να μαλώνουν προπονητές με γονείς, με αντιπάλους, να βρίζονται, να πιάνονται στα χέρια και έχουν UEFA Α και Β. Αυτό δεν λέει τίποτα. Όχι, το χαρτί, ναι, είναι το νομότυπο, αυτό που είπαμε. Ναι, όπως το είπε ο κ. Παπακώστας, αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Και ο κ. Παπακώστας οφείλει το σύνδεσμο, ναι, καλά μάλλον κάνει, τον, ναι, δικό του το σύνδεσμο, να τον διαφυλάξει. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, πανελλήνια γίνονται χίλια δυο. Εδώ υπάρχουν και σε μεγαλύτερες ομάδες, άλλα παραθυράκια, ξέρουμε. Χίλια δυο, εντάξει, σε κάτι που δεν ευθύνει είναι ο κ. Παπακώστας. Θέλω να δώσει μια ευχή στους φίλαθλο κόσμο ή κάτι που παρέλειψα εγώ, κάτι να, με αυτή την. Η ευχή μου είναι σίγουρα, σίγουρα υγεία πάνω απ' όλα, για να μπορούμε να ασχοληθούμε όλοι μας με αυτό που μας αρέσει, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ όπως ήταν πριν εδώ πέρα η ομάδα της Ελλήμιας, είτε το οτιδήποτε μας ευχαριστεί. Ευτυχισμένοι να είμαστε. Να περνάμε καλά. Στη Χαραυγή θα συνεχίσεις. Έτσι λέω. Πρέπει να βρεθεί όμως κάτι. Είπες πριν, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, προβλήματα, δυσκολίες. Η χρονιά μας βγαίνει σωστά, βάσει προγραμματισμού γίνονται όλα. Αν δεν φτάνει κάπου το κάτι να κάνουμε, δεν θα το κάνουμε. Θα σταματήσουμε εκεί. Από εκεί και πέρα, αν τυχόν μπορέσουμε να βρούμε τα κεφάλαια που λέμε για να κάνουμε το κάτι παραπάνω, θα το προσπαθήσουμε. Ηρακλή, κάτι για να κλείσουμε. Τίποτα. Αυτό που είπε και ο πρόεδρος. Υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά, σε όλους όσους ασχολούνται με τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, είτε είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι. Να ασχολείται, να υπάρχει αυτό εδώ, ο αθλητισμός, να υπάρχουν σαν ομάδες και όσο γίνεται και πιο μικρά παιδιά να συνεχίζουν αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και κακά τα ψέματα, Ηρακλή, οι ποδοσφαιριστές βλέπουμε στον ερασιτέχνη αυτό που έχει είναι η υγεία. Είχαμε 4 σοβαρούς τραυματισμούς προχθές. Σε έναν ερασιτέχνη που αύριο θα σηκωθεί να πάει στη δουλειά. Δύο παιδιά από την Ελάτη, ο Κώστας Αντωνόπουλος και ο Τσιόνης, ένας κάταγμα, και δύο παιδιά από την Ορδαϊκό. Δηλαδή είναι κρίμα. Εντάξει, Γιώργο, κλείνουμε εσένα και κάνουμε τον... Τίποτα, υγεία σε όλους, υπομονή σε προπονητές, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και... Και το χρόνο με επιτυχία να σε πω, να σε φέρω. Θα σου το πω και στο τηλεοπτικά προπονητή. Όχι, δεν αρεστεί. Εννοείται, αυτό θέλω και αυτό θα γίνει. Λοιπόν, παιδιά, να με βοηθήσετε εδώ στην κλήρωση. Ωραία, θα πάμε στο πρώτο δώρο, μια φιάλη, ένα μπουκάλι είτε ουίσκι είτε οτιδήποτε από το Sport Time της ΑΕΚ, το καφενείο, και όχι μόνο. Θέλω να μου πείτε από το 1 έως το 79. Ηρακλής. Μου Ηρακλής πρώτα. Το 5. Το 5. Παρασκευά Δήμητρα. Παρασκευά Δήμητρα, τη φιάλη από το Sport Time.
Έχουμε δύο προσκλήσεις διπλές για δύο άτομα για την παράσταση τη θεατρική του Μαρκόπουλου του Μανώλη που θα γίνει στο Φίλιππο. Πες μου ένα νούμερο πρώτα. 36. Το 36. Γιώργος Σιμεωνίδης. Και αν πρέπει να είναι ο Γιώργος Σιμεωνίδης, από τα Καραγιάννια πρέπει να είναι. Ποδοσφαιριστή, αυτό πρέπει να είναι. Μπες στην Καραγιάννια. Λοιπόν, και τις άλλες διπλές. Το 16. Δημητριάδης Λάκης. Ο φίλος μου Λάκης, από τα Σέρβια. Τον γνωρίζεις. Από τα Σέρβια. Από τα Σέρβια. Αγωνίζεται από τα Σέρβια. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσω. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό αγώνα, καλό κουράγιο, υγεία και θα συνεχίσουμε το ίδιο πάθος. Γιατί ξέρω ότι το αγαπάς το ποδόσφαιρο και θα έχεις να δώσεις πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Είτε σας γυμνιστής, είτε σαν προπονητής. Τον πιστεύω ότι ο Γιώργος θα πάει πολύ ψηλά. Έτσι, θα πάει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες σε έναν άντρα είναι αυτοπεποίθηση, εξυπνάδα, στυλ. Με μία λέξη, Ντιζένιο. Ντιζένιο. Ανδρικά ρούχα, ραμμένα για να σε απογειώνουν. Ντιζένιο για κάθε γούστο και περίσταση με μεγάλη γκάμα επιλογών και τις πιο δελεαστικές τιμές. Ντιζένιο στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 39 στην Κοζάνη. Ντιζένιο. Αυτό θέλουν οι γυναίκες για τους άνδρες. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής, πριν περάσουμε στα πρωταθλήματα, να πούμε ότι πήρε ένας φίλαθλος τηλέφωνο, κάτοικος Άνω Κόμης, συμμαθητής του Γιώργου του Τσέπουρα, που αναγνωρίζει τη δουλειά του και μας έδωσε ένα όνομα, υπάρχει προπονητής Β' Εθνικής, που δεν έχει και αυτός δίπλωμα. Βέβαια το όνομα μας το έχει δώσει, για ευνόητους λόγους δεν το αναφέρουμε. Ότι αυτό που λέγαμε ότι δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα αυτό το φαινόμενο και αν πραγματικά θέλουν να εκλείψει πρέπει να πάρθουν άλλα μέτρα και όχι αυτά που αναφέραμε. Ανοίγουμε, κλείνουμε την πόρτα και βάζουμε 10 παράθυρα μέσα. Σίγουρα πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό το κομμάτι. Γιατί και οι προπονητές με UEFA Β' έχουν το δίκιο τους, αλλά πρέπει να το προστατέψουν. Παντού. Ωραία. Πάμε να πούμε ότι για το δικηγορικό σύλλογο, πριν περάσουμε στα πρωταθλήματα, σπουδαία νίκη πέτυχε ο δικηγορικός σύλλογος Κοζάνης επί των Ιωαννίνων. Και αν η αρχή, όπως λέμε, είναι το ίμιση του παντός, τότε ο δικηγορικός σύλλογος έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Οι δικηγόροι του νομού μας πέτυχαν σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα επί των συναδέλφων των Ιωαννίνων μέσα στη Μαυροπηγή με σκορ 1-0. Το γκολ το έβαλε ο Χαλιβόπουλος, το 64, ο Γιάννης ο Χαλιβόπουλος. Επόμενο παιχνίδι για τους δικηγόρους είναι σε 10 περίπου μέρες με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Μετά από 55 ημέρες, όπως είπαμε, αγωνιστικής αποχής, ξεκίνησαν επιτέλους τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Είχαμε και δύο σοβαρούς τραυματισμούς χθες από την ομάδα της Ελλάδας, του Τσιόνι και του Αντωνόπουλου του Κώστα. Βαρύ διάστρεμα ο Τσιόνις, σπάσιμο στο χέρι, στον αγκώνα, ο Αντωνόπουλος ο Κώστας. Και σε αυτούς τους τραυματισμούς έχουν να προσθεθούν και οι δύο τραυματισμοί του Εορδαϊκού. Είπαμε μακριά από τέτοιους τραυματισμούς. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες. Μετά από 55 ημέρες αγωνιστικής αποχής ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Τα συναρπαστικά παιχνίδια, τα γκολ και οι εκπλήξεις δεν έλειψαν στην επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων σε Α, Β και Γ κατηγορία. Στην Α κατηγορία έσπασε το αίτητο της ΑΕΠ το Βελβεντό, σημαντικά διπλά του Μακεδονικού Σιάτιστας, του Τιτάν Σερβίων και του ΠΑΟΚ Γύρων, καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ, δύσκολο τρίποντο για την Κοζάνη, αέρας ήταν η Γαλατινή. Να δούμε τα αποτελέσματα, 17η αγωνιστική, Άνω Κόμη ΠΑΟΚ Γύρων 2-3,
Αναγέννηση του Λεμαϊδα, Τιτάν Σερβίων 0-1, Καλαμιά ΑΕΚ Κοζάνης 1-4, Γαλατινή Μακεδονικός Κοζάνης 5-0, Μέγας Αλέξανδρος Χαραβίες, Μακεδονικός Σιάτιστας 1-2, Κοζάνη Εθνικός Βατερού 1-0, Βελβεντό ΑΕΠ Καραγιανίων 2-1. Ρεπό ο Αλιάκο Νιάνης. Να δούμε τη βαθμολογία. Η ΑΕΠ Καραγιανίων στην πρώτη θέση 39 βαθμούς, Μακεδονικός Σιάτιστας και Κοζάνης στους 31, Βατερό ΑΕ Κοζάνης στους 30, Μακεδονικός Κοζάνης Βελβεντό 26, Γαλατινή και Χαραυγή στους 25 βαθμούς, Αλιάκου Νιανής στους 24, ΠΑΟΚ Κίνων και Τιτάν Σερβίων 21, Αναγέννηση του Λεμαϊδας 17, Άνω Κόμη 5 βαθμούς, Καλαμιά στους 2 και η Αναγέννηση Ράτυρας, η οποία αποχώρησε από το πρωτάθλημα, 1 βαθμό. Επόμενη αγωνιστική, Αναγέννηση του Λεμαϊδας Άνω Κόμη, ΠΑΟΚ Κίνων Καλαμιά, Τιτάν Σερβίων Γαλατινή, ΑΕ Κοζάνης Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Μακεδονικός Κοζάνης Κοζάνη, Εθνικός Βατερού Βελβεντό, ΑΕΠ Καραγιανίων Αλιάκπο Νεανής Ρεπό, ο Μακεδονικός Σιάτιστας. Στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, η μέρα γηπεδούχων ήταν η 14η αγωνιστική, αφού είχαμε 4 νίκες γηπεδούχων, 2 ισοπαλίες και 1 νίκη φιλοξενουμένων. Να δούμε τα αποτελέσματα. 14η αγωνιστική, Ακρίτες Κοζάνης ΑΟ Κρόκου 0-0, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης ΑΕ Κρανιδίων 1-1, Δόξα Λευκόβρησης Έλατος Ελλάδης 2-1, Καριδίτσα Πρόοδος Μεταξά 1-2, Αναγέννηση Λιβαδερού Αναγέννηση Αργύρου 3-2, Κένταυρος Πρωτοχωρίου Αγία Παρασκευή 4-1, Κεραυνός Πετρανών Ερμής Πλατανορέματος 4-3. Στη βαθμολογία, Δόξα Λευκόβρησης 36 βαθμούς, Κένταυρος Πρωτοχωρίου 33, Ακρίτες Κοζάνης Ερμής Πλατανορέματος 30, Κεραυνός Πετρανών 27, Έλατος Ελλάδης 24, ΑΟ Κρόκου Κρανίδια στους 19, Πρόοδος Μεταξά 12 βαθμούς, 11 βαθμούς η Αγία Παρασκευή και η Αναγέννηση Λιβαδερού, Αναγέννηση Αργύρου στους 10, η Καριδίτσα στους 7, Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης 6 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, ΑΟ Κρόκου ΑΕ Κρανιδίων, Έλατος Ελλάδης Ακρίτες Κοζάνης, Πρόοδος Μεταξά Ελπίδες ΑΕ Κοζάνης, Αναγέννηση Αργύρου Δόξα Λευκόβρησης, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής Καριδίτσα, Ερμής Πλατανορέματος Αναγέννηση Λιβαδερού, Κεραυνός Πετρανών και Ένταυρος Πρωτοχωρίου. Στον δεύτερο όμιλο, Τσοτήλι και Βόλιο πήραν νίκες εκτός έδρας και παραμένουν ψηλά. Πρώτο το Τσοτήλι, τρίτο το Βόλιο. Δύσκολο τρίποντο για τον Ηρακλή Πτολεμαΐδας. Πήρε τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο η Κρυόβρηση και παρέμεινε ψηλά στη βαθμολογία. Ισοπαλία με φωνές στο παιχνίδι Ελίσποντος Ατρόμητος. Νίκη με ανατροπή η Ασβεστόπετρα. Εύκολα πέρασε από τον Πολυνίκη το Μικρόκαστρο. 14η αγωνιστική, Δόξα Βερμίου Πύργων Δράση Τσοτιλίου 1-5, Ηρακλής Κρυόβρησης Βέρμιου Καριοχωρίου 2-0, Ελπίδες Ελισπόντου Ατρόμητος του Λεμαϊδας 1-1, Πολυνίκης του Λεμαϊδας Δόξα Μικροκάστρο 0-4, Ερμής Ασβεστόπετρας Πρόοδος Κομινών 2-1, Κοζάνη 2004, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοίου 1-2, Ακαδημία Ηρακλής του Λεμαϊδας Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 1-0. Στην βαθμολογία, Δράση Τσοτιλίου και Ακαδημία Ηρακλής του Λεμαϊδας στους 32 βαθμούς, Ακαδημία Βοΐου 29, Ηρακλής Κρυόβρησης 28, Δόξα Βερμίου Πύργων και Ατρόμητος Πτολεμαϊδας στους 25, από 19 βαθμούς Καριοχώρη και Ασβεστόπετρα, στους 18 η Δόξα Μικροκάστρου, 15 βαθμούς Ελπίδες Ελισπόντου, Πρόοδος Κομινινών, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 14 βαθμούς, Κοζάνη 2004 7 και ο Πολυνίκης Πτολεμαϊδας μείον 3. Επόμενη αγωνιστική, Δράση Τσοτιλίου Βέρμιου Καριοχωρίου, Ατρόμητος Πτολεμαϊδας Δόξα Βερμίου Πύργων, Δόξα Μικροκάστρου Ηρακλής Κρυόβρησης, Πρόοδος Κομνηνών Ελπίδες Ελισπόντου, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου Πολυνίκης Πτολεμαϊδας, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Ερμής Ασβεστόπετρας, Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαϊδος, Κοζάνη 2004. Στην τρίτη κατηγορία, Αγγλική νίκη των Αυλών, με το δεξί Κεσαριά δεν κατέβηκε να αγωνιστεί το προάστιο. Να δούμε τα αποτελέσματα. Απόλλων Αυλών Δανάη Κοζάνης 5-3, ΕΑΣ Μικροβάλτου Προάστιο Προαστίου 3-0 άνευ αγώνα, ΑΕ Κεσαριάς Εθνικός Πτολεμαϊδας 4-1, ρεπό ο Περδίκας. Να δούμε τη βαθμολογία. ΑΕ Περδίκα και ΕΑΣ Μικροβάλτου 18 βαθμούς, ΑΕ Κεσαριάς Κήπου Σπάρτου 15, από 9 βαθμούς Δανάη και Απόλλων Αυλών, 1 βαθμό Εθνικός Πτολεμαϊδας, μείον 1 το Προάστιο Προαστίου.
Επόμενη αγωνιστική, Δανάη Κοζάνης, Προάστιο Προαστίου, Εθνικός Πλεμαίδας, Απόλλων Αυλών, Περδίκας, Έας Μικροβάλτου, Ρεπό, ΙΑΕ και Σεριάς. Μεγάλο παιχνίδι, ντέρμπι των πρωτοπόρων, Περδίκα Μικρόβαλτο, την επόμενη αγωνιστική. Είδαμε τα αποτελέσματα της βαθμολογίας της επόμενης αγωνιστικής, να περάσουμε σε εικόνα, να περάσουμε σε γκολ. Ξεκινάμε από το παιχνίδι Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Μακεδονικός Χιάτιστας 1-2. Καλό παιχνίδι, παρά την αγωνιστική αποχή που είχαν οι ομάδες. Οι φιλοξενούμενοι πήραν ένα σημαντικό διπλό μέσα σε μια δυνατή έδρα. Πρώτη καλή στιγμή εδώ, με το Χατζή να εκτελεί φάουλ. Μυροφορίδης έπεσε την κεφαλιά παίχουσα τερματοφύλακας, στο 6 αυτό. Στο 15 ο Τσικόπουλος στο Τζακνάκι, θα ανατραπεί πέναλτι, θα το εκτελέσει ο ίδιος, 0-1. Στο 19 ο φάουλ του Ταφαρλή, η μπάλα θα φτάσει στον Τσακνάκι, θα πιάσει το γυριστό σουτ έξω. Νέο φάουλ με τον Ταφαρλή, γυριστή κεφαλιά Μαλούτα, αποκρούει ο Παναγιωτήδη σε κόρνερ. Στο 33 ωραία ενέργεια του Τσούκρα, θα σπάσει στο Στεργίου που θα πιάσει το σουτ out. Ο Τσικόπουλος θα στρώσει με το στήθος τον Τσακνάκι, σουτ διώχνει ο Παναγιωτήδης. Πολύ καλός ο Παναγιωτήδης στο παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία, Τσακνάκι στον Τσικόπουλο μονοκόμματο σουτ. Πάλι ο Παναγιωτήδης είπε όχι, νέο σουτ μπλοκάρει ο Παναγιωτήδης. Με διπλή προσπάθεια πάλι ο Παναγιωτήδης μπλόκαρε. Εδώ ο Τσακνάκης, διαγώνιο σουτ, 0-2. Στο 54. Στο 63 ο Δονούλης τον Μπατσί, αυτός θα σουτάρει, παρόν φωνάζει για άλλη μια φορά ο Παναγιωτήδης. Ο Χατζής ωραία μπαλιά στο Μυροφορίδη, ψύχρεμο πλασέ 1-2, μειώνει η Χαραυγή, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Δεν κατάφερε όμως κάτι περισσότερο. Επόμενο παιχνίδι, Καλαμιά ΑΕ Κοζάνης 1-4, Κώστας Σιώρας στην εικόνα. Εδώ έχουμε ένα δοκάρι με τον Αδαμίδη. Η ΑΕΚ στην επίθεση. 0-1 με τον Σαράφα. Το 0-2 κάθετη του Σαλονικίδη στον Σαράφα, αυτός στον Παπαρίζο 0-2. Κεφαλιά του Σαλονικίδη αποκρούει ο τερματοφύλακας. Εδώ η Καλαμιά διαμαρτύρεται για πέναλτι. Ο διαιτητής παίζεται. Τσαλίδης μια καλή ευκαιρία. Αδαμίδης από κοντά σουτ μειώνει σε 1-3. Και ο Καραγιώργος από κοντά 1-4. Επόμενο βίντεο, Βελβεντό ΑΕΠ Καραγιανίων 2-1. Ψυχωμένο το Βελβεντό, έσπασε το αίτητο της ΑΕΠ. Στο 4 φάουλ του Σιμεωνίδη μπάλα λίγο πάνω από τη ριζόντια δοκό. Ο Ευαγγέλου γέμισμα, σύγχυση στην περιοχή, Γκίκας κεφαλιά, απομακρύνουν οι αμυντικοί. Όμοια φάση με την προηγούμενη, πάλι οι αμυντικοί δεν θα διώξουν σωστά, η μπάλα θα στρωθεί στον Παπαστέριο, ο οποίος μεσού θα κάνει το 1-0. Φάουλ με το Σαββούδι, η μπάλα θα περάσει από το τείχος, θα διώξει ο Λαζαρίδης. Εδώ λάθος της άμυνας της ΑΕΠ, θα εκμεταλλευτεί ο Ελαφρός που σε κενή εστία θα κάνει το 2-0. Στο 72 βολίδα το Σαββούδι, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 2-1. Εδώ ο Παπαγαθονίκου θα πλασάρει λίγο έξω.
Και στην τελευταία φάση η ΑΕΠ Καραγιανίων θα ζητήσει πέναλτι. Ο διαιτητής θα θεωρήσει ότι είναι ακούσιο, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Να πούμε δύο πράγματα. Μετά την ήττα αυτή της ΑΕΠ και τις νίκες της Σιάτιστας και Κοζάνης, η διαφορά μειώθηκε στους 8 βαθμούς και αναθεμάθηκε λίγο το ενδιαφέρον. Σίγουρα η ΑΕΠ έχει ένα μεγάλο προβάδισμα, μια διαφορά ασφαλείας και θα μιλήσουμε πιο καθαρά μετά και τα δύο τα ντέρμπι που ακολουθούν μέσα στις επόμενες ημέρες με Κοζάνη και Σιάτιστα. Προσωπική μου άποψη εκφράζω και νομίζω και πολλών άλλων φιλάθλων ότι αν η ΑΕΠ κρατήσει αυτή τη διαφορά ή την αυξήσει θα είναι πολύ δύσκολα μετά να μειώσουν οι διώκτες την διαφορά. Σε διαφορετική περίπτωση το ενδιαφέρον θα γίνει μεγαλύτερο και για το πρωτάθλημα. Αυτά. Και να πούμε ότι για την ΑΕΚ ότι το πρώτο γκολ δεν το δείξαμε. Δύο γκολ πέτυχε ο Σαράφας, ένα ο Παπαρίζος και ένα ο Καραγιώργος. Ναι. Στο επόμενο βίντεο, Γαλατινή Μακεδονικός Κοζάνης, 5-0, μεγάλη σε έκταση νίκη πέτυχε η Γαλατινή, κόντρα στο Μακεδονικό, παίρνοντας την άτυπη ρεβάνς του πρώτου γύρου 4-1. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα, έχασαν κάποιες ευκαιρίες, αλλά η Γαλατινή με την πάροδο του χρόνου έπαιρνε μέτρα και πήρε μια δίκαια νίκη. Ιδίως στο διάστημα 70-90, εκεί ήταν που έβγαζε φωτιά. Εδώ ένα σούτ του Μαλούτα, αποκρούει ο τερματοφύλακας της Γαλατινής, ο Ζαρκοδήμος. Ματούλας, σέντρα σούτ, ξανά ο Ζαρκοδήμος διώχνει. Κόρνερ με τον Γιβρακίδη, μια κεφαλιά περνάει ανεκμετάλλευτη. Στο 28 ο Τσολάκης εκμεταλλεύεται την αδράνεια των αμυντικών, αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του, δίνει στον Αλεξίου 1-0. Στο 30 η Γαλατινή πετυχαίνει γκολ με τον Βουρονίκο, αλλά ακυρώνεται ως offside, θα ξαναδούμε τη φάση. Η Γαλατινή διαμαρτυρήθηκε για ένα πέναλτι. Εδώ ξανά η φάση. Στο 31 ο Ζαχαριάδης στο Ματούλα που θα αποφύγει τον Ζαρκοδήμο, θα σουτάρει από πλάγια, θα διώξει ο Παπαϊωάννου. Στο 37 σου του Αλεξίου μέσα από την περιοχή μπλοκάρει ο Πάντος. Στο 49 λάθος της άμυνας του Μακεδονικού, η μπάλα θα φτάσει στον Γκέτσιο. Κάθε την παλιά στον Βουρονίκο, 2-0, οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για offside του σκόρερ. Στο 51 ο Μακεδονικός θα βρει δίχτυα με τον Λάμπρου, αλλά τον γκολ δεν θα μετρήσει ως offside. Θα το ξαναδούμε και αυτό. Μεγάλη ευκαιρία του Μακεδονικού να μειώσει όταν ο Λάμπρου βγάζει τη σέντρα. Καρφωτή κεφαλιά του Ματούλα, αποκρούει ο Ζαρκοδήμος. Στο 67 ο Αλεξίου πλασάρει τον Πάντο, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Θα φύγει η Γαλατινή στην αντεπίθεση με τον Τζολάκη, θα κερδίσει τις κόντρες. Θα πιάσει το πρώτο σούτ, θα χάσει την μπάλα ο Πάντος. Με δεύτερη προσπάθεια ο Τζολάκης θα κάνει το 3-0. Νέο λάθος της άμυνας του Μακεδονικού, μπάλα στον Γκέτσιο, στον Αλεξίου και 4-0. Νέα αντεπίθεση της Γαλατινής με τον Τζολάκη, που την κατάλληλη στιγμή θα σπάσει στον Τζαγκάλι, που από κοντά θα κάνει το 5-0. Να πούμε και για τη Γαλατινή και για τους ηθήνοντες και τις ομάδες, αλλά και για τον Μιχάλιο Σαμαρά, ότι κάνει μια πολύ καλή δουλειά, με κυρίως με νεαρούς παίχτες, κυρίως νεαρούς ποδοσφαιριστές από την περιοχή, και βγάζει και βγαίνουν και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, επόμενο βίντεο, ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης ΑΕΚ Κρανιδιών 1-1, Κώστας Τσιόρας.
Στην αρχή οι δύο ομάδες ενός λεπτού σιγή για την έφυγε από, από τη ζωή ο Κώστας Οπλιάκης, ένας από τους ιδρυτές της ΑΕΚ Κοζάνης. Εδώ έχουμε την σέντρα του Σολακίδη, κεφαλιά του Σταυριονοδάκη, 1-0 για την ΑΕΚ στο 44. Σύγχυση στα καρέ της ΑΕΚ, χάνει μια καλή ευκαιρία με τον Βασίλα. Ξανά τα κρανίδια στην επίθεση, σου του Δελινιώτη out. Ο Τσολακίδης το πλασέ, λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι. Και στο 68 τα κρανίδια θα ισοφαρίσουν με τον Λευτέρη τον Βασίλα. Εδώ οι ελπίδες θα ζητήσουν πέναλτι απάνω στον Τσολακίδη. Ο Δίτης θα παίζεται, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Επόμενο βίντεο, Ακρίτες Κοζάνης Αοκρόκου 0-0, πάνω Τραπεζανίδης. Είχαν την υπεροχή και τις ευκαιρίες οι Ακρίτες, δεν κατάφεραν όμως να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα του ΑΟΚΡΟΚΟ, αλλά και τον πολύ καλό Χάρη Καρανάνο. Δοκάρι με κεφαλιά είχε ο Τζουρμανάς. Ευκαιρίες χαμένες για τους Ακρίτες με Παπαδόπουλο, τον Τζουρμανά, τον Μίχαλικ. Είχε αρκετές ευκαιρίες η ομάδα των Ακριτών. Και μια καλή ευκαιρία είχε και ο ΑΟΚ Ρόκου με τον Γκόγκο εδώ. Και οι Ακρίτες ζήτησαν σε μια φάση εδώ ένα πέναλτι. Ο διετής συνέχισε το παιχνίδι. Ηρακλής Πτολεμαϊδας Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 1-0. Βασίλης Πουλασικίδης. Το βίντεο, δύσκολη νίκη για τον Ηρακλή, 1-0. 29 ο Τσαγκαλίδης, πρώτο σουτ, δεύτερο ο Πολυχρονίδης μπάλα out. Στο 48 ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ. Σέντρα του Κριτσάνη, ο Μιχαηλίδης κάνει το 1-0. Το 54 μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, Τσαγκαλίδη στο Μιχαηλίδη, πλασέ, προλάβε ο τερματοφύλακας. Εδώ άλλη μια καλή ευκαιρία. Απάντησε η Άρδασα, προσπάθησε να ισοφαρίσει με τον Μουσιάδη. Ο Ηρακλής από την άλλη συνέχισε να χάνει ευκαιρίες. Ήταν ένα παιχνίδι που ξεκινήσαμε μετά σχεδόν από 2 μήνες για να παίξουμε. Είχαμε αυτή την αγωνιστική απραξία λόγω των καιρικών φαινομένων. Είχαμε κάνει κάποια δουλειά στις προπονήσεις, αλλά στην ουσία είμαστε 2 εβδομάδες μέσα στο γήπεδο που καθάρισε το χιόνι. Περίμενα να είμαστε νευρικοί όπως και ήμασταν. Δεν ήμασταν καλοί. Υπήρχαν κάποια διαστήματα που δείχναν την ποιότητά μας, αλλά δεν είχαμε την ηρεμία. Γιατί θέλαμε και οπωσδήποτε να κερδίσουμε και ήταν και πρώτο παιχνίδι. Αυτό μας επηρέασε. Βρήκαμε μόλις τις λύσεις και ευτυχώς ήρθε τον γκολ πολύ γρήγορα ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ ότι δεν κινδυνέψαμε από εκεί και πέρα από την αντίπαλη ομάδα να μας πιέσει, να μας κάνει φάσεις. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ήταν θέμα να περάσει ο χρόνος για να τελειώσει και να είναι θετικό προς εμάς. Η συνέχεια. Η συνέχεια πιστεύω θα είναι καλύτερη όσο θα περνάει ο καιρός, θα βρίσκουμε το ρυθμό μας. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε και στα παιδιά. Έχουν και την ποιότητα να το κάνουν και τις δυνατότητες. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που περιμένουμε από τον καθένα. Και τα καινούργια τα παιδιά που ήρθαν θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα να έχει λύσεις και από τον πάγκο. Και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Ο Γιώργος Γραγκουλίδης κάνει μια σπουδαία δουλειά εκεί στον Ηρακλή. Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα.
Στο επόμενο βίντεο, δόξα Βερμίου Πύργων δράση Σωτηρίου 1-5, Παναγιώτης Κορυφίδης στην εικόνα, μεγάλη νίκη το Τσοτήρι 1-5, στο πρώτο ημίχρονο το σκόρ ήταν 0-3, αν και στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε η Πύργη, όλα τελείωσαν στα επόμενα λεπτά όταν το παιχνίδι έγινε 1-4. Ο Παπανότας απευθείας εκτέλεση φάλου έκανε το 0-1, ο Αραβόπουλος με κεφαλιά το 0-2, ο Παπανότας με ευθύβολο σου το 0-3, το 1-3 ο Παρηγορίδης με πέναλτι. Ο Λαζαρίδης έκανε το 1-4 για το Τσοτήλι και οι Πύργοι έχασαν την ευκαιρία με τον Παρηγορίδη με πέναλτι να κάνει το 2-4. Ο Παρηγορίδης εκτέλεσε το πέναλτι, μπάλα στο δοκάρι, γύρισε, ο ίδιος έβαλε το γκολ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά από τον κύριο Ζούγρα. Το 1-5 το έκανε ο Παπανότας. Αυτά με τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης, να περάσουμε στα αποτελέσματα των όμορων ΕΠΣ. Να περάσουμε στις όμορες ΕΠΣ. Πρωτάθλημα δεν είχαμε στην ΕΠΣ Αγρεβενών, λόγω του ότι τα χιόνια δεν έχουν υποχωρήσει ακόμα από το γήπεδο. Πάμε στην ΕΠΣ Καστοριάς. Πρωταθλήτρια χειμώνα η Καστοριά μετά την νίκη της με 0-6 επί της αέγραμμο χωρίων. Σε απόσταση αναπνοής, Αστραπή Μεσοποταμίας και Καλλιθέα. Να δούμε τα αποτελέσματα. Ομόνια Βογατσικού Ελπίδες Μεσοποταμίας 6-1. Κρόνος Γράμμος Μαυροχωρίου 0-3, Γραμμοχώρια Καστοριά 0-6, Δόξα Κορισσού ΑΟ Κάστορ 0-4, Νταϊλάκη Ηρακλής Πολυκάρπης 1-2, Καλλιθέα Παναργιακός 5-1, Αστραπή Μεσοποταμίας Δόξα Μπελοκήπων 3-0. Στην βαθμολογία η Καστοριά πρώτη 35 βαθμούς, Αστραπή Μεσοποταμίας 34, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας 33, Ηρακλής Πολυκάρπης 29, Γράμμος Μαυροχωρίου 24, από 19 βαθμούς Κάστορ και Δόξα Μπελοκήπων 16 βαθμούς. Το Νταϊλάκι, Παναργιακός 14, Ομόνια Βογατσικού 12, Κρόνος στους 10, Δόξα Κορισσού 9, Γραμμοχώρια και Ελπίδες Μεσοποταμίας στους 4 βαθμούς. Στην ΕΠΣ Φλόρινας συνεχίζουν χέρι-χέρι Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα και Ερμής Αμιντέου. Ο Άγιος πέρασε από τον Ακρίτα με σκορ 0-3, ενώ ο Ερμής έβγαλε εξάσφαιρο στη Μελίτη. Μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς Άρης Λόφων και Θίελα Φιλότα. Νίκη στο φινάλε 2-1 με σκόρ ερλιτρωτή τον Ιωαννίδη, η καλή νίκη επί του Βαρικού. Βέβη 4 αστέρων κόντρα στον Ηρακλή Αρμενοχωρίου. Μετατέθηκε για την Τετάρτη το ντέρμπι της Φλόρνας Μέγας Σπάς λόγω ακαταλληλότητας των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ. Να δούμε τα αποτελέσματα. 14η αγωνιστική. Ελλάς Άνω Καλλινίκης Διαγόρας Βαρικού 2-1, Ακρίτας Αχλάδας Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα 0-3, Μελιτεύς Μελίτης Ερμής Αμιντέου 1-6, Άρης Λόφων Θίελα Φιλότα 1-1, Μακεδονικός Βέβης Ηρακλής Αρμενοχωρίου 4-0, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας ΠΑΣ Φλόρινας θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου. Στη βαθμολογία Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα και Ερμής Αμιντέου στους 38, ΠΑΣ Φλόρινα 26, Μελιτεύς Μελίτης 24, 21 βαθμούς Αρμενοχώρη και Θίελα Φιλότα, στους 17 ο Μακεδονικός Βέβης, Ελλάς Άνω Καλλινίκης 15 βαθμούς, Άρης Λόφων 14, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας 13, Ακρίτας Αχλάδας 10 και ο Διαγόρας Βαρίκου 1 βαθμό. Εκεί πραγματικά στη Φλόρινα γίνεται μάχη, δύο πολύ καλές ομάδες, ο Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα και ο Ερμής Αμιντέου, χέρι-χέρι. Εκεί θα οδηγηθούμε και στα play-off, είναι αλλιώς το σύστημα, έχουμε δρόμο. Να περάσουμε στην καθιερωμένη πίτα που έκοψε η ομάδα του Ερμή Αμιντέου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ποντιακού Συλλόγου Αμιντέου σε ένα ζεστό και όμορφο οικογενειακό περιβάλλον. Να δούμε τα πλάνα που μας έστειλε ο Βασίλης Κουλασικίδης. Θέλω να ευχαριστήσω πέρα από την έξι και εσάς, την ομάδα μας, που έχουμε αποθέσει πλέον όλες τις ελπίδες για τη μεγάλη ομάδα να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Η δεύτερη ομάδα να σωθεί, γιατί είμαστε σε δύσκολη βαθμολογική θέση, και τις ακαδημίες να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Θα παρακαλέσω τον Δήμαρχο να μας πει δύο κουβέντες και να κάνει την κλίση της πίτας. Και ελπίζουμε να είναι γουρλής. Ευχηθώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι όπως είναι ενωμένο και μεγάλο, να συνεχίσει με την ίδια δυναμική να ευχηθεί αυτά τα ζητήματα του αθλητισμού που απασχολούν την ομάδα. Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση
Και φυσικά επειδή ο Παύλος πάντα φωνάζει τι θα δώσει, τι θα δώσει, αν πάει καλά η ομάδα που πάρει το πρωτάθλημα, και 2.000 δίναμε θα γίνουν 5. Ο Δήμαρχος, επειδή είναι πολιτικός, επειδή ξέρει, πρόλαβε, όχι χειροκροτήσετε για τις 5.000, είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν προσφέρει. Λοιπόν, συνοδοιπόρος στην Γάμα Εθνική μαζί μας ο Δήμος. Χωρίς τον Δήμο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε παράπονα, ότι ζητήσαμε και λίγο δυσκολία μας τα κάνει ο Δήμαρχος. Αλλά και λίγο φασαρία. Θέλω να πω, αυτός που θα ανοίγει το φρουρί θα πάρει 2 διαρκείας. Ελπίζω τα διαρκείας που θα πάρουν να είναι της ΓΑΜΑ Εθνικής και όχι πάλι του τοπικού. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την ομάδα μας. Συνήθως κάθε χρόνο, όπως και πέρσι, κάνουμε μια εκδήλωση για την κοπή της πίτας. Καλεσμένοι είναι ο κόσμος του Αμυντέου, οι ποδοσφαιριστές μας, η διοίκησή μας και θα περάσουμε ένα βράδυ με λίγο μουσική, λίγο καλό φαΐ, λίγο ποτό και βασικά είναι μια μέρα διασκέδασης. Η φετινή στόχη, κύριε Πρόεδρε? Φετινή στόχη είναι το πρωτάθλημα, δεν έχουμε άλλη επιλογή, πλέον είναι μονόδρομος. Έχουμε σήμερα την κοπή της Βασιλόπιτας που συνδυάστηκε και με ένα τραπέζι της ομάδος με τους φιλάδους του Αμυντέου. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στην ομάδα και με τη διοίκηση ήταν να κάνουμε κάτι, να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα στο Αμυντέο. Με τις συνέργειες της διοίκησης και του Προέδρου του γιατρού του Παύλου του Λαζαρίδη, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να βγούμε στην επόμενη κατηγορία και να μείνουμε σε αυτή, και όσον αφορά το οργανωτικό, το διοικητικό το κομμάτι και όσον αφορά και το αγωνιστικό. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα, είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτοι και πιστεύω να τερματίσουμε πρώτοι. Αυτά με το ποδόσφαιρο, να περάσουμε και στο μπάσκετ, σε β' κατηγορία και σε γ' κατηγορία. Πάμε να δούμε το βίντεο. Στην Β' Εθνική μπάσκετ, στην παράταση πήρε το Ροσφύλλο η Καστοριά μέσα στην Ξάνθη. Κανονικός αγώνας 67-67, στην παράταση 70-78 για την Καστοριά. Να περάσουμε στα αποτελέσματα. 18η αγωνιστική, Στρατώνει Πυρικός Αρχαιαλός 70-65, Ασπίδα Ξάνθης Καστοριά 67-67 κανονικός αγώνας, 70-78 στην παράταση. Αγρίνιο Ερμής Αγιάς 67-74, Πολύγυρος Χαρίλαος Τρικούπης 83-79, Πευκοχώρη Χάνθ 92-79, Γέφυρα Ανατόλια 65-78, Φίλιππος Βέρειας Καρδίτσα 73-78, Έας Ευόσμου Ερμής Λαγκαδά θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου. Στη βαθμολογία η Καστοριά 33 βαθμούς, Καρδίτσα 29, Πευκοχώρη Αγιά στους 28, 27 βαθμούς Αγρίνιο, Ανατόλια και Λαγκαδάς, στους 26 η Γέφυρα, 25 το Στρατώνι και ο Χαρίλαος Τρικούπης, Ασπής Ξάνθης 24, Φίλιππος Βέρειας 23 μαζί με τον Πολύγυρο, η Χάνθ και ο Αρχαίρος στους 22, Έας Ευόσμου 19. Επόμενη αγωνιστική, Πυρικός Αρχαίρος Ασπίδα Ξάνθης, Καστοριά Αγρίνιο, Ερμής Αγιάς Πολύγυρος, Χαρίλαος Τρικούπης, Πευκοχώρη, Χάνθ Γέφυρα, Ανατόλια Έας Ευόσμου, Καρδίτσα Ερμής Λαγκαδά, Φίλιππος Βέρειας Στρατώνη. Στη Γάμα Εθνική, 3 νίκες και 1 ήττα για τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Νέα νίκη για την Ελλήμια επί της Μελίκης που εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Έφυγαν με το διπλό μέσα από την Ευκαρπία οι Διόσκουροι και βρίσκονται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Νίκη του Πρωτέα επί του Βίκου, ενώ ο Αριστοτέλης γνώρισε την ήττα μέσα στα Ιωάννα. Να δούμε τα αποτελέσματα. Τιτάνες Παλαμά Απόλλων Καλαμαριάς 75-57, Ιωάννα Αριστοτέλης Φλόρινας 80-63, Εγινιακός Φάρσαλα 54-75, Πρωτέας Γρεβενών Βίκος Αγοργόρια 62-44, Νικόπολη Πέβεζας
Εύαθρος Πολυκάστρο 85-69, Ευκαρπία Διόσκουρη Κοζάνης 63-82, Ελίμια Μελίκη 76-67. Στη βαθμολογία πάντα πρώτη η Ελίμια με 30 βαθμούς, Τιτάνες Παλαμά 29, στους 27 Φάρσαλα Διόσκουρη Κοζάνης και Νικόπολη Πρέβεζας, 25 βαθμούς τα Ιωάννινα, 23 βαθμούς Ευκαρπία Πολύκαστρο Καλαμαριά Μελίκη, Πρωτέας Γρεβενών 22, Αριστοτέλης Φλόρινας και Βίκος Ζαγοροχώρια στους 19, Ερηνιακός 18 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Απόλλων Καλαμαριάς Ιωάννινα, Αριστοτέλης Φλόρινας Ερηνιακός, Φάρσαλα Πρωτέας Γρεβενών, Βίκος Ζαγοροχώρια, Νικόπολη Πρέβεζας, Εύαθρος Πολυκάστρο, Ευκαρπία, Μελίκη, Διόσκουρη Κοζάνης, Ελίμια, Τιτάνες Παλαμά. Μεγάλο ντέρμπι, Ελίμια με τους Τιτάνες, Παλαμά, την Κυριακή, όπως μας είπαν και οι καλεσμένοι μας στο πρώτο μέρος, ο Κώστας ο Καραγιαννίδης με τον Κώστα τον Μασμανίδη. Οι φίλοι αυτοί καλό είναι να βοηθήσουν την Ελίμια να φτάσει στη νίκη και να κάνει ένα μεγάλο βήμα για την άνοδο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής για το 2017, Φεβρουάριο μήνα. Να ευχαριστήσουμε το Sport Time ΑΕΚ, το αθλητικό στέκι, για την... για το δώρο που πρόσφερε στην εκπομπή μας, καθώς και το πολιτιστικό σύλλογο Καναγκερίσι για το έργο του Μανώλη Μαρκόπουλου, τα επίγοντα περιστατικά, δύο εισιτήρια διπλά για να το παρακολουθήσει ο κόσμος από τις 18 Δευτέρου έως τις 25 Δευτέρου. Να ευχαριστήσω και το αντρικό κατάστημα Διζένιο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα δώσουμε το ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα και να προσέχετε.